Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης προς το παρόν πίσω από τα μικρόφωνα, χωρίς παρτενέρ, καθότι ο φίλος και συνάδελφος ενημέρωσε νωρίς ότι θα αργήσει λίγο. Δεν εξήγησε το λόγο βέβαια ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά ρε παιδί μου, θα αργήσει. Ήταν τίμιος, δεν εμφανίστηκα εγώ εδώ πέρα και δεν τον βρήκα και τον ψάχνω. Εντάξει, ενημέρωσε ότι λίγο θα αργήσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τις 12 στο δικό μας εδώ το πιο χαλαρό δίωρο, αν και η αλήθεια είναι ότι οι μέρες δεν επιτρέπουν και πολύ μεγάλη χαλαρότητα με όσα γίνονται έξω από τα γήπεδα, είναι η αλήθεια, και όχι τόσο μέσα σε αυτά, αλλά στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει τις περισσότερες φορές να ασχολούμαστε με όσα γίνονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους και όχι με όσα γίνονται μέσα σε αυτούς, την ώρα που υπάρχουν παιχνίδια όπως το χθεσινό της Λίβερπουλ. Γιάννη Ζάτση, χθες πώς δεν ήσουν εδώ, ρε φίλε? Έγινε πανηγύρι μεγάλο με τον Ζαγόρα. Ήταν αρθή, άργησε. Τον βγάλαμε στο τηλέφωνο, ερχόταν από το τηλέφωνο. Σε πανηγύρι μεγάλο. Ματζούγης από το κάτω από τον Μπραντς. Τρέλα, μέχρι τη μία μισή πήγε το σκηνικό. Εδώ, όχι, χαλαρό ήταν, εντάξει. Χαλαρό. Το πήρε χαλαρά, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενε, αλλά ρε παιδί μου, δεν το έδωσε και μεγάλη σημασία. Κατάλαβε. Το χθεσινό. Το φοβερό χθεσινό 4-0 και όλα όσα γίνανε εκεί. Αλλά αυτοί τώρα κάθονται και ασχολούνται μετά από 3-0, 4-0, περάσει το τελικό Champions League. Σε παρακαλώ τώρα. Πράγματα τα οποία είναι παντελώς αδιάφορα. Δηλαδή, κάτσε να ασχοληθείς με κεκλεισμένο το θυρών τελικό. Κάτσε να ασχοληθείς με όσα γίνονται στο μπάσκετ σήμερα που κάθε μέρα γίνεται και κάτι καινούριο. Έτσι. Αυτά είναι τα ωραία. Τα βαλκανικά. Ούτε καν τα βαλκανικά. Τα ελληνικά. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Για να κάτσεις να ασχοληθείς. Να κάτσεις να δεις από 3-0 το γύρεις 4-0. Σιγά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι θα το κάνεις. Λοιπόν. Το Άγιαξ τότε να με έχει ξεκινήσει, όχι μόνο έχει ξεκινήσει, είχε γκολ για τον Άγιαξ από νωρίς, από το 5ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, η κεφαλιά του Ντελίχτ προηγείται με ένα επειδή. Είχε δοκάρει τότε να με πριν από λίγο με μία σέντρα, τώρα ήταν σούτα από πλάγια. Η μπάλα πήγε στο κάθετο δοκάρι πάντως του Ονάνα. 1-0. Ο Άγιαξ είχε κερδίσει το Λονδίνο με 0-1 και με το 1-0 τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση. Βέβαια, μετά αυτά που είδαμε χθες. Μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση και αγκαλιά με το τελικό και όλα αυτά. Άστο, καλύτερα να πάμε στο 90 και να δούμε τι θα γίνει και για το Άγιαξ Τότεναμ. Γιατί χθες η Λίβερπουλ πραγματικά έκανε κάτι το οποίο, αν θυμάμαι καλά, έβλεπα. Το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός όταν πήγε στο τελικό. Δηλαδή να χάσει τον ημιτελικό με 3 γκολ διαφορά και να κερδίσει. Το είχε κάνει η Μπαρτσελόνα το 86. Αν θυμάμαι καλά, και το έκανε και η Λίβερπουλ χθες. Αυτό το φοβερό. Δυστυχώς, επειδή ήμασταν εδώ, δεν είχαμε εικόνα. Μάλλον όχι, δεν είχαμε ήχο από το τι γινόταν στο Άνφιλντ. Πιστεύω ότι πρέπει να γινόταν τρομερό πανηγύρι. Στο μεταξύ, Γιάννη Ζάτση χθες, εδώ που κάθομαι, ένας από τους κολλητούς φίλους στέλνει στην συνομιλία που έχουμε στο Viber μια φωτογραφία από το Άνφιλντ. Ήταν εκεί. Ξαφνικά, τέλος πάντων, από έναν άλλο χορηγό από εδώ, από εκεί βρέθηκε, έφυγε χθες το πρωί και πήγε και έζησε αυτό το παιχνίδι από μέσα, ρε φίλε. Από το πουθενά εδώ μεταξύ, έτσι. Ήτανε απέναντι από το κοπ, αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, από το πέταλο, τέλος πάντων, το κοπ της, ήταν απέναντι ο συγκεκριμένος. Και βρέθηκε, ξέρεις, με καραμπόλα από εδώ, από εκεί και έζησε αυτή την εμπειρία. Κατάλαβες. Άμα σε θέλει, άμα είσαι και λίγο φάρδος, ας πούμε, λίγο τύχη. Συμβαίνουν και αυτά. Και ήταν εκεί και το έζησε ο Βασιλάκης. Να είναι καλά το παιδί, καλά πέρασε. Θα μας τα πει όταν επιστρέψει. Δεν ξέρω αν επέστρεψε κιόλας. Θα το δούμε κάπου Παρασκευή Σάββατο να μας τα πει το τι έζησε στο Άνφιλντ συγκεκριμένος. Όπως καταλαβαίνετε, στο καθαρά ποδοσφαιρικό αυτό απασχολεί από χθες, γιατί είναι κάτι που ειλικρινά δεν το βλέπουμε πολύ, πολύ συχνά. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Γενικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να βλέπουμε. Δηλαδή, μεγάλες ομάδες, με φοβερά γήπεδα, με τρομερή ατμόσφαιρα και όλα αυτά. Να πω την αλήθεια ότι η Liverpool πλέον δεν είναι ομάδα που, okay, το Anfield γυρνάει την κατάσταση. Η Liverpool είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το λέγαμε και αυτό με τον Παπαδόπουλο, ότι το 3-0 του πρώτου αγώνα δεν ήταν δίκαιο. Όπως είπαμε, ήταν δίκαιο και το χθεσινό 4-0, έτσι. Την Μπαρτσελόνα έχει πολλές ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ και αν το πετύχει, ουσιαστικά να τελείωνε το θέμα πρόκριση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σε ένα μάτς που η Λίβερπουλ δεν έπρεπε να χάσει με 3-0 σίγουρα στο πρώτο, χάνει με 3-0 και φαίνεται να είναι με την πλάτη στο τοίχο εντελώς. Και στο δεύτερο που έρχεται,
καπάκι μετά από εκείνο το match τη City που κέρδισε με εκείνο το τούβλο του Κομπανί και ουσιαστικά πήρε το ποτάσμα με εκείνο τον γκολ, πιθανότατα. Δύο μέρες μετά έρχεται αυτό το παιχνίδι. Που η Liverpool δεν έχει το Σαλάχ, δεν έχει το Φιρμίνο, έχει τόσα προβλήματα. Έχει και ένα ψυχολογικό κομμάτι το οποίο έχει να ξεπεράσει. Γιατί παλεύει για το πρωτάθλημα. Πόσους βαθμούς έχει η Liverpool, Τζόνι? 94. Νομίζω 94. Θα τελειώσει μάλλον αν κερδίσει το τελευταίο μάτς με 97 και δεν θα το έχει πάρει. Μάλλον. Έτσι. Και είναι μια ομάδα που έχει να πάρει πρωτάθλημα, Τζόνι, από το 80. Πότε είναι? 80 δεν είναι. 80 κάτι. Προς το τέλος, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Το παλεύει. Όντως είναι μια ομάδα που βελτιώνεται. Δηλαδή με τον Κλοπ έχει γίνει πολύ γρήγορη. Έχει γίνει τόπο επίπεδο ομάδα. Αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι για να πει ότι είμαι εδώ ρε παιδιά και γύρισα. Και πέρσι που πήγε μέχρι το τελικό δεν κατάφερα να το πάρει τελικά. Και τώρα λοιπόν με αυτή την ανατροπή, να σου πω, πιστεύω ότι αν με τέτοια ανατροπή παίξω τελικό, ξέρω εγώ, με τον Άγιαξ, δηλαδή δεν παίζει τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη Γιουβέντους, με... okay, και ο Άγιαξ είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος και εννοείται ότι έχει και μια πολύ καλή ομάδα. Εάν στο τελικό ρε φίλε δεν το πάρει λίγο, δηλαδή τι να πω. Εντάξει. Δηλαδή πέρασε όπως πέρασε στην Μπαρτσελόνα. Αν πάσω τελικό με τον Άγιαξ ή τότε να, όποιο και αν είναι από τους δύο. Με όλο το σεβασμό προς τα εκεί, έτσι. Και δεν το πάρεις, εντάξει, θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα για την προσπάθεια. Έχουμε να πούμε αρκετά, έτσι και για τη Λίβερπουλ και για όσα φοβερά και τρομερά γίνονται στο μπάσκετ που έχει γίνει πρώτο θέμα πλέον στα εγχώρια, γιατί ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές, ζούμε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει και δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε. Ζούμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά εντελώς πρωτόγνωρα και δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν. Πιστεύω, ή μάλλον θέλω να πιστεύω, ότι θα οδηγήσουν στο να ξυπνήσουν κάποιες υγιείς δυνάμεις του αθλήματος. Και μιλάω σε πρώην μπασκετμπολίστες οι οποίοι ζουν στην καθημερινότητα. Δεν είναι άνθρωποι σε καμιά καρέκλα καμιά 50 χρόνια και έχουν ξεχάσει τι γίνεται γύρω-γύρω. Και έχουν από γύρω τους 5-6-7 αυλικούς που τους λένε ναι, αυτό που λες είναι το σωστό και όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθούν όλοι μαζί, ούτως ώστε το μπάσκετ να μπει σε ένα κανονικό δρόμο. Δεν ξέρω αν νομοτελειακά θα ερχόταν αυτό που ήρθε στο μπάσκετ, με τον τρόπο λειτουργίας τέλος πάντων των ομάδων της Λίγκας και όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο. Όλο αυτό το σκηνικό. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν κατέβηκε να παίξει με την Κίμη. Γιατί ο Αναστόπουλος δήλωσε κόλλημα σήμερα το μεσημέρι εν ώψη του Ολυμπιακός Προμηθέας. Και πώς να μην δηλώσει κόλλημα ο άνθρωπος όταν χθες το βράδυ στο σπίτι του, εδώ ήμασταν και το λέγαμε, βρέθηκαν 50 μηχανάκια και 100 χούλιγκαν. 100! Ξαναλέω. Ούτε 2, ούτε 3, ούτε 4, ούτε 5. 100! Κάτω από το σπίτι του. Που ήταν με την οικογένειά του πιθανολογώ ο άνθρωπος. Έτσι. 100. Δηλαδή, σαν να σου λένε ότι κοίταξε να δεις, δεν πάνε να υπάρχουν νόμοι, δεν πάνε να υπάρχουν κανόνες, τους έχουμε γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Όπερ και γένετο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού γίνει κανονικά σήμερα. Ο Αναστόπουλος δεν σφίριξε εκεί. Δεν είναι και ποιος ήταν ο αντικαταστάτης. Τέλος πάντων. Και αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να μην παίξει σήμερα με την Κίμη. Να σωθεί η Κίμη μέσα από αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων φαινομενικά να σωθεί, γιατί δεν ξέρω πότε θα επικυρωθεί η βαθμολογία, αν θα επικυρωθεί, τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα play-offs στην Basket League. Να αλλάξει το χάρτη όσον αφορά την κατάταξη στα play-off, την παραμονή στην κατηγορία, δηλαδή με αυτό που έγινε σήμερα, πέφτει το Λαύριο, για παράδειγμα. Τουλάχιστον με αυτά που ισχύουν τώρα. Έτσι. Αυτά που έγιναν σήμερα και αυτά που ισχύουν τώρα, η ΑΕΚ τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο. Και ο Παναθηναϊκός πάει τρίτος για να παίξει με τον Ολυμπιακό τον έκτο. Και επίσης αυτό το οποίο ειλικρινά εμένα με. Έχω πολύ μεγάλη απορία να το δω είναι τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα να παίξει ο τρίτος με τον έκτο. Ο τρίτος Παναθηναϊκός με τον έκτο Ολυμπιακό. Τι θα γίνει σε αυτή την κατάσταση, τι θα περιμένουμε να δούμε τότε. Αν υπάρχει πρωτάθλημα μέχρι τότε, αν γίνονται τα παιχνίδια. Αν δεν πάρθει απόφαση για διακοπή, ξέρω εγώ, οριστική, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τι μπορεί να γίνει, αυτή τη στιγμή μιλάμε, όλα είναι ανοιχτά. Και άντε στο ΟΑΚΑ, λέω εγώ, χωρίς να ξέρω κάτι πάλι,
Κουτσά στραβά, η δουλειά θα γίνει. Θα γίνει το παιχνίδι, όχι στις καλύτερες συνθήκες και όλα αυτά. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τι μπορεί να γίνει σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που αναγκαστικά θα παιχτεί, γιατί είναι σε δύο νίκες τα παιχνίδια η πρόκριση. Οπότε θα πας στο ΣΕΦ να παίξει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πράγματα που δεν ξέρω πού οδηγούν. Εγώ γενικά πιστεύω ότι σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Σε οποιοδήποτε. Αρκεί να υπάρχει κινητικότητα για τη λύση. Όχι τώρα υπάρχει. Απλά η κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Οπότε εγώ ειλικρινά το περιμένω και θέλω να το ελπίζω ότι κάποια στιγμή, δηλαδή δεν μπορεί ο Παπαλουκάς, ο Σπανούλης, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Διαμαντίδης, ξέρω εγώ, ο Ντικούδης, ο Χατζιβρέτας, όλα αυτά τα παιδιά να μην ασχολούνται καθόλου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι κανονικοί άνθρωποι. Έτσι μπορεί να κάνει μια κουβέντα μαζί τους. Ωραία. Να μιλήσεις για μάρκετινγκ, να μιλήσεις για μπάσκετ. Να μιλήσεις για τρόπους τέλος πάντων που μπορεί να αναπτυχθεί ένα πρωτάθλημα. Κανονικά για το 2019, όχι πρωτάθλημα του 1990. Έτσι. Δεν ξέρω. Αν και μετά και από αυτό δεν. Όχι ενεργοποιηθούν. Μπορεί και να μην θέλουν οι άνθρωποι, παιδί μου. Μπορεί να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα. Οκ. Okay. Αλλά κάπως πρέπει να αλλάξει το σκηνικό. Κάπως πρέπει να αλλάξει, ειλικρινά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέσα από εκεί θα βρεθεί μια λύση. Μέσα από εκεί. Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση που μπορεί να βρεθεί. Για να έχουμε ένα πρωτάθλημα κανονικό, για να έχουμε σε κάποια φάση ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Γιατί εδώ και 20 χρόνια δεν έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχουμε ένα πρωτάθλημα που είναι οι δύο. Και όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι πλέον έχουν φτάσει στο σημείο, σήμερα τους έβλεπα όλους, τους περισσότερους τέλος πάντων όσους είχαν τα παιχνίδια τους και κάνανε κάποιες δηλώσεις στην ΕΡΤ, να λένε ότι δεν πάει όλο αυτό το πράγμα με τους δύο. Αν δεν πάει αυτό το πράγμα με τους δύο άλλο, παιδιά, όλοι οι άλλοι με ό,τι δυνάμεις έχετε, καταλαβαίνω ότι οι συσχετισμοί είναι. Οκ. Okay. Κάντε κάτι για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάπως. Όσοι είναι αυτοί με μεγαλύτερη δυναμικότητα και ισχυροί τέλος πάντων. Και η άλλη από δίπλα που είναι οικονομικά ισχυρή. Έχει πολλές ομάδες που είναι καλά οικονομικά αυτόν τον καιρό στην Basket League. Και έχει ομάδες οι οποίες μπορεί να μην είναι και τόσο καλά οικονομικά, αλλά είναι ομάδες με ονόματα, με brand name, με δυναμική και όλα αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο πια να μην κατεβαίνει ο Ολυμπιακός να παίξει, να μην κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός να παίξει, να αλλάζει βαθμολογία, να πέφτει κάποιος ο οποίος μέσα στο γήπεδο δεν έπεσε, να αλλάζουν οι κατατάξεις, να γίνονται πράγματα τα οποία είναι εντελώς πρωτόγνωρα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει κάτι να αλλάξει, ξέρω εγώ. Να ενεργοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ενεργοποιημένοι τόσο καιρό. Λέω εγώ. Πίσω δεν έχει τον Παπαδόπουλο, το πάω έτσι σοβαρά, να ξέρετε. Αν έρθει, θα δω την γελία φάτσα του. Δεν ξέρω αν θα έχει και το μαλλί το χθεσινό. Ωραία. Και θα το πάω να πάρει στο χαβαλέ, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τη στιγμή που είμαι μόνος μου, θα το πάω σοβαρά. Τόσο και αν έρθει και θέλει να τοποθετηθεί για όλα αυτά. Αφιβάλλοντα έχει περχαμπάρει. Για τέτοιο ταλέντο μιλάμε. Ωραία, κάπως ήσυχη η κατάσταση. Τι θα γίνει, δεν ξέρω, από ότι. Δηλαδή, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να ξεκινήσουν τα play-off το Σαββατοκύριακο στο μπάσκετ. Κάτι που είναι πρόβλημα για όλες τις ομάδες. Για όλες όμως. Γιατί όλες, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, θέλουν να τελειώσει η σεζόν τους, να μην έχουν πληρώσει κι άλλο μήνα παίχτες. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό να έχει φάει σήμερα μείον 6. Να εκδικαστεί αυτό το πράγμα από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ την άλλη εβδομάδα. Να προσβάλλει την πρώτη απόφαση που είναι το μείον 6 Παναθηναϊκός για να πάει στο ΣΕΑΔ την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Να επικυρωθεί η βαθμολογία και να δούμε πού είναι ο καθένας στο τέλος της κανονικής περίοδου που έχει να κάνει κιόλας άντε με την κατάταξη και τα play-off, το ποια θα είναι τα ζευγάρια που έχει να κάνει με ομάδες που ανεβαίνουν και με ομάδες που πέφτουν. Και μετά από όλα αυτά να ξεκινήσει τα play-off. Σήμερα έχουμε 8 Μαΐου. Αν αυτό το πράγμα γίνει πριν τις 20, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έτσι. Και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά, σήμερα δεν υπήρχε λόγος αναβολής της αγωνιστικής, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε, από τους ανθρώπους του ΕΣΑΚΕ και κυρίως από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν όσον αφορά αναβολές. Υφυπουργός Αθλητισμού. Δεν υπήρχε σήμερα κάποιος λόγος για αναβολή. Θεωρεί ότι δεν ήταν κάτι το φοβερό.
για να αναβληθεί η αγωνιστική. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Κάπου νομίζω ότι αύριο ή τις επόμενες μέρες, αυτό δεν θυμάμαι, είναι να γίνει και ένα νέο Δελτα Σίγμα στον ΕΣΑΚΕ. Έγινε και την περασμένη Δευτέρα. Συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων. Φυσικά δεν βγήκε άκρη. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί με τους δύο να κάνουν πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα και ο κύριος λόγος να είναι το πραγματικά το αρχαίγωνο, το πρωτόγωνο πράγμα του ποιος την έχει μεγαλύτερη ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και όλο αυτό το πράγμα παρασέρνει και όλους τους άλλους, τους λιγότερο δυνατούς, τους πιο αδύναμους, τον οποίον τη φωνούλα την ακούσαμε λίγο σήμερα. Λίγο την ακούσαμε σήμερα. Ακούσαμε λίγο τον πρόεδρο του Λαβρίου, Λαβρίου πέφτει κατηγορία, τέλος πάντων, είχαν και τον Λαβρίου τελευταία χρόνια πολλά πράγματα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ήφες του Λίμνου, που εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μπήκε στο μπάσκετ, ο κύριος Μπούμπουρας. Δεύτερη καλή ευκαιρία γιατί τότε να είμαι εδώ, δεν τελειώνει καλή φάση. Δεν ακούσαμε, μάλλον από πλευρά Άρη βγαίνει ότι δεν φεύγει κανένας γιατί θα μπούμε στα play-off. Ο Άρης είναι ένατος. Θεωρούν στον Άρη ότι δεν θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στα play-off. Και από εκεί τέλος πάντων θα προκύψει μια θέση για τώρα. Δεν είναι κατάσταση πραγματικά πολύ πρωτόγνωρη. Κατάσταση που ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Είναι εντελώς αχαρτογράφητα τα νερά σε αυτό το πράγμα. Εδώ θα είμαστε πάντως για να το βλέπουμε, να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό το σκηνικό. Στην πορεία θα αναφερθούμε και στα άλλα τα δικά μας εδώ, με όσα συμβαίνουν. Έχουμε να πούμε και για ΠΑΟ και για Άρη. Η αλήθεια είναι ότι ποδοσφαιρικά όλα κινούνται γύρω από το τελικό κυπέλου που έρχεται, τον κεκλεισμένο των θυρών τελικό κυπέλου, γιατί το ασφαλέστερο γήπεδο μάλλον δεν είναι και τόσο ασφαλές τελικά. Έχουμε να πούμε αρκετά και για Champions League φυσικά. Είπαμε 1-0 προηγεί το Άγιαξ. Παλεύει τότε να μεσοφαρίσει. Δεν το έχει καταφέρει. Στο 25 είμαστε εκεί. Ο Άγιαξ προηγείται από το τέταρτο λεπτό με τον γκολ του Ντελίχτ. Και φυσικά, αν μείνει έτσι η κατάσταση, είναι αυτός ο οποίος θα ακολουθήσει τη Λίβερπουλ στον τελικό της Μαδρίτης. Ο τελικός της Μαδρίτης, το Wanda Metropolitano. Πότε είναι άραγε. Νομίζω να είναι και το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, το πρώτο. Και 1-2 Ιουνίου, κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν. Από ό,τι βλέπω, κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στοιχηματικά δεν υπάρχει πέραν του Ajax Tottenham που είμαστε στο 26ο λεπτό. Με την Tottenham είπαμε τα τελευταία 5-10 λεπτά να έχει σχετικά ισορροπήσει και να ψάχνει τον τρόπο να πλησιάσει πιο καλά την περιοχή του Ajax και να ισοφαρίσει. Η Tottenham είναι χωρίς τον Harry Kane, πολύ πολύ σημαντικό παίχτη της, τον ηγέτη της. Και ψάχνει 2 γκολ σε πρώτη φάση για να διεκδικεί την πρόκληση. Σε πρώτη φάση φασικά ψάχνει την ισοπαλία, να ισοφαρίσει και μετά βλέπουμε και από εκεί πέρα. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι και με αυτά που ζήσαμε χθες στο Anfield δεν μπορείς να προδιαγράψεις τίποτα αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, αν δεν σφυρίξει το σπάμι διετή στο τελευταίο σφύριγμα. Λοιπόν, stoichiman.gr είναι μαζί μας. Η Stoichiman καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, με μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, όπως και σήμερα αυτήν την ώρα που μιλάμε στο live της στοίχημα στο Άγιαξ, τότε να έχετε περισσότερες από 100-150 επιλογές για να στοιχηματίσετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στοίχημα η οποία έχει πλέον και ένα υπερπλήρες καζίνο με πάρα πολλά παιχνίδια 24 ώρες το 24ωρο. Όπου και αν είστε, μπορείτε να έχετε στοίχημα μαζί σας, κατεβάζετε την εφαρμογή, να την έχετε στο κινητό ή στο τάμπλετ, φυσικά και από τον υπολογιστή σας, και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε μέρα. Το σερί το οποίο τρέχει ξανά εδώ και καιρό, το σερί που αγαπήσατε στο Μουντιάλ, όλα αυτά από την stoichiman.gr, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στο διαδικτυακό στοίχημα. Η τότε να παλεύει, κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Ρόουζ ήταν αυτός που πήγε να κάνει την σέντρα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, κάτσε να δούμε το κόρνερ. Έρχεται φορτσάτος ο φίλος και συνάδελφος. Κάτσε μετά το διάλειμμα. Φίλε, μετά το διάλειμμα. Μην μιλήσεις, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Κόρνερ λοιπόν για τότε να βγαίνει να δούμε στο 28 πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τον ντου του Νίκου Βοδόπουλου στο στούντιο.
Κόρνερ λοιπόν από αριστερά. Από κόρνερ προηγήθηκε ο Άγιαξ, από τα δεξιά βέβαια. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει ο Ολλανδός. Όμως, όχι πολύ μακριά φύγει. Το σουτ του Λούκας Μόουρα. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίγο 107,4 Μπαλαντέρ. Επιστρέφουμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. 2-0 ο Άγιαξ. Ποιος είσαι εσύ ρε φίλε? Στη Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Νίκος Παπαδόπουλος, χάρηκα. Χάρηκα, βλέπω λίγο το story του DPG τώρα, συγγνώμη. Δεν το είχα δει μέχρι τώρα. Σε άκουγα με μειοπαδική προσήλωση θα έλεγα. Όσο ήμουν καθοδόν. Ακόμα. Μισό λίγο. Ναι, ναι. Ακόμα να παραιτηθείς υπουργέ. Ακόμα. Τι ακούγεται από πίσω? Την ώρα που κάνει διάδρομο. Α. Περιμένει λίγο. Ξεκινάει ο ανένδοτος, αφού δεν είχε στο σθένος. Δω μια απλή selfie. Έλα ρε φίλε, μίλα λίγο, μην με ξενερώνεις τώρα. Όπου σε βρω σε κυνηγώ. Έλα, άστα να παίξει όλο. Γιατί τα αφήνεις να παίξει όλο? Μαράμε, μαράμε, ακούμε. Αυτά ήταν. Το αυτό το τελευταίο τι ήταν? Η Δήμητρα, μια φίλη. Α, εγώ νομίζω ότι ήταν στην PG γι' αυτό. Όχι, όχι. Αυτά ήταν. Σ' άκουμε παδική προσήλωση, θα έλεγα. Ναι, ναι. Προσέλουμε να καθοδόν. Ναι. Για το ραδιομέγαρο. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν, γιατί έχω εικόνα το μεσημέρι, γιατί σ' άκουσα ότι δεν έχω ιδέα φυσικά. ναι, όπως άκουγα και για το μαλλί μου που έλεγες, το οποίο είναι συνήθεια. Πολύ καλό. Καλύτερο από το άλλο. Καλύτερο από το άλλο. Μιλάω εγώ με αυτό που δεν έχω κουρευτεί, έτσι. Κράτα το. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσύ ψηφίζεις αυτό σχέση όπως τα είχα πριν. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Σε εμπιστεύομαι και το κρατώ. Mm-hmm. Παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα. Τα τεκτενόμενα, ναι. Και αυτή τη βόμβα που είπε στον Παναθηναϊκό σήμερα. Εντάξει, δηλαδή θα γίνει πανηγύρι τώρα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πρώτο γύρο πλήρω. Αν ξεκινήσουν. Αν ξεκινήσουν. Και όταν ξεκινήσουν. Είναι πολύ βασικό και αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο Σταμάτης το απόγευμα που το ψιλοσυζητήσαμε στον αέρα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του αγώνα με το ρέθιμο που ήταν βέβαια διάφορο. Okay. Για τον Άρη τουλάχιστον. Ναι. Ότι δεν πρέπει για μένα να συνεχιστεί το φετινό πρωτάθλημα. Όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να σταματήσει εδώ. Δεν θα δοθεί το πρωτάθλημα κάπου φέτος. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Ίσως αυτό το οποίο γίνεται φέτος, επειδή τα έχουμε συζητήσει και άλλη φορά εγώ και εσύ εδώ πέρα, και με το Σταμάτη τα έχω πει, αλλά κυρίως με σένα, ότι η κατάσταση αυτή στο μπάσκετ δεν είναι κάτι τωρινό. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν... Ναι, αλλά αυτό που γίνεται τώρα είναι κάτι ναι, τωρινό. Δεν έτυχε της προσοχής ή της προβολής που τη χάνει η κατάσταση όσον αφορά τη διετσία στο ποδόσφαιρο. Okay. Απλά τώρα το ποτήρι ξεχυλίζει και ίσως εγώ σκέφτηκα με το αθώο το μυαλό μου ότι ίσως αυτή είναι η ευκαιρία για να γυρίσω, διακόψεις και να αλλάξει κάτι. Νίκο μου, η κάθε κρίση γεννάει μια ευκαιρία. Ναι. Και για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Ωραία. Έτσι. Ναι. Αυτό έλεγα και εγώ πριν. Ότι εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Λάζαρος, ο Παπαδόπουλος, ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, ο Σπανούλης που μπορεί να φτάνει και τόσο αυτή τη φάση, ο Τσατσάρης, ο Χατζιβρέτας, όλα αυτά τα παιδιά που είναι άνθρωποι κανονικοί. Δηλαδή, κάνεις μια κανονική κουβέντα μαζί τους. Έτσι. Ο Γιάννης ο Γιάννουλης. Ωραία. Δεν είναι άνθρωποι που είναι σε μια καρέκλα ξεχασμένη ναι. 50 χρόνια. Έτσι. Έτσι. Όχι απορώ, εγώ πιστεύω ή μάλλον θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ενεργοποιηθούν ούτως ώστε να αναλάβουν το μαγαζί. Λέω εγώ. Η διάδοχη κατάσταση που λέμε. Ναι. Ναι. Λέω εγώ. Λες ότι μπορεί να γίνει έτσι. Στο δικό μου μυαλό σου, Νίκο. Okay. Στο δικό μου μυαλό έτσι πρέπει να γίνει. Μαζί σου. Για μένα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Γιατί και κάποια χρόνια. Γιατί όποιος ασχολείται με τον μπάσκετ γενικότερα και έχει νιώσει λίγο το μικρό κόσμο του, μιλάμε για ανθρώπους που είναι έξω από τον κόσμο κανονικό, να ξέρετε. Οι περισσότεροι. Έξω από τον κανονικό κόσμο. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι πάντα καλυμμένος ο. Ωραία. Και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Αυτό. Να είναι καλυμμένος ο. Βλέπουμε έξω στο εξωτερικό παραδείγματα. Στην Ρωσία, στην Εθνική Ομοσπονδία της Ρωσίας είναι ο Κυριλένκο. Εντάξει. Okay. Στην Ισπανία είναι ο Καρμπαχώτα. Στη Σλοβενία, ποιος είναι ο. Όχι. Ένας άλλος πολύ γνωστός είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Εμείς δηλαδή. Γιατί να έχουμε αυτόν τον. Πώς να το χαρακτηρίσω για να μην μου κάνει μήνυση. Τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ρε φίλε. Όχι, τον συγκεκριμένο. Πρέπει να βρεθεί ένας χαρακτηρισμός. Τον μπασκετικά και διοικητικά ξεπερασμένο πρόεδρο της ΕΟΚ. Ο οποίος έχει στρογγυλοκαθίσει την καρέκλα του, αλλά προσέξτε, δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίνε και όλοι οι υπόλοιποι
που τον στηρίζουν. Το μπάσκετ δεν έχει ενώσεις. Έχει, πώς δεν έχει. Οι ενώσεις δεν τον στηρίζουν αυτό τόσα χρόνια εδώ πέρα. Φυσικά. Ε? Φυσικά. Κύριε Λόρτο. Δια των αντιπροσώπων. Κύριε Λόρτο. Ε? Γιατί ρε φίλε, ο κύριος Λόρτος από πού είναι, νομίζεις, τι είναι. Δεν ανήκει σε αυτό το μικρό κόσμο που λέω. Ναι, κύριε Λόρτο εδώ ο πέρα. Κάθε Λόρτο. Που είναι το... Εγώ αναφέρω τον κύριο Λόρτο γιατί είναι τοπικό δικό μα εδώ πέρα, δεν κάνω λάθο, σωστά. Έγινε ο γιο τη Α1. Έγινε ο γιο τη Α1. Η κυρία Τσαρουχά. Πολύ καλή. Βάσο. Πολύ καλή. Με ποιον έχει συγγένεια από την Νεόγκη, κυρία Τσαρουχά. Διεθνή. Με ποιον έχει συγγένεια από την Νεόγκη, κυρία Τσαρουχά. Διεθνή. Εντάξει. Με ποιον έχει. Πολύ καλή διεθνή. Θα μα απαντήσει κανένα. Υψηλού επίπεδο. Που το έμαθα πω πόντα. Μια μέρα πριν τον τελικό στα δύο ωράγια και το έστειλα στον Νίκο. Πολύ καλή διαιτητής, φίλε. Πολύ καλή. Απλά το ποδόσφαιρο έχει τραβήξει φυσιολογικά όλα αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τα βλέμματα πάνω του. Και το μπάσκετ είναι μια άρρωστη κατάσταση η οποία όμως δεν τη χάνει τις κατάλληλες και απαιτούμενες προβολής. Βολεύονται αυτοί που διοικούν σε εισαγωγικά το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Επίσης το ποδόσφαιρο, αν θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση, δυνάμωσαν κάποιοι σύλλογοι που ήταν αδύναμοι, ναι, οικονομικά και άλλαξαν το σκηνικό. Ναι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι το σκηνικό είναι σούπερ. Είναι ο κύριος Λόρτος στο τηλέφωνο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι το σκηνικό στο ποδόσφαιρο είναι σούπερ, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν πριν κάποια χρόνια. Ναι. Έτσι. Στον μπάσκετ αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχουν οι δύο. Τι έγινε, Γιάννη, ποιος και όλοι οι άλλοι. Το κλείσε. Και όλοι οι άλλοι. Απλά παρακολουθούν. Ναι. Έχουν αποδεχθεί την κατάσταση. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι σε φάση. Οι περισσότεροι τέλος πάντων. Οικονομικά και δεν ξέρω εγώ σε ποιο κομμάτι άλλο. Όχι να ανατρέψουν την κατάσταση, να την βάλουν σε μία σειρά. Και πορεύονται έτσι. Μπαίνει χρονιά, φεύγει χρονιά, έρχεται μια ομάδα, φεύγει, μετά από κάποια χρόνια διαλύεται, έρχεται μια άλλη που εμφανίζεται, μπορεί να διαλυθεί και αυτή. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος να γίνονται μαγείες σε κάτι παιχνίδια, να ξεκινάνε και να πηγαίνουν στοιχηματικές έτσι πάνω κάτω οι αποδόσεις. Βλέπουμε σκορ NBA, στις μισές και παραπάνω ομάδες έχουν γίνει τουλάχιστον, από τουλάχιστον μία εποχή. Οι 12... Αν όχι οι 12, οι 10 ομάδες περιμένουν να τελειώσει η σεζόν για να μην έχουν πληρώσουν και άλλο μήνα παίχτες. Αλλά όλα καλά. Αυτά γίνονταν μέχρι τώρα. Τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πέρα από κάθε όριο. Για μένα το αποκορύφωμα το χθεσινό, στο σπίτι του Αναστόπουλου. Δηλαδή, όταν είδα τις φωτογραφίες και το βίντεο, όταν διάβαζα 50 μηχανάκια, έλεγα εντάξει, υπερβολικό. Έλεγα εντάξει, τόσο πολύ. Ήταν 50 μηχανάκια. Ήταν 50 μηχανάκια. Ήταν 100 άνθρωποι. Οι οποίοι 100 άνθρωποι οργανωμένα σηκώθηκαν το βράδυ, προφανώς υποκινούμενοι από κάποιον, δεν ήταν 100 άτομα που ξέρανε όλοι που μένει ο Αναστόπουλος, πιθανολογώ. Ωραία. Και πήγαν εκεί. Και ο άνθρωπος ήταν μέσα με την οικογένειά του. Και φυσικά είναι εγωμένη, δεν σφύριξε. Πώς το σφύριξε. Πού να πάει ο άνθρωπος να το σφύριξε τώρα με όλη αυτή την κατάσταση. Ακριβώς. 100 άτομα κάτω από το σπίτι του. Και το απειλούν. 100. Μανούλα του. Τη μανούλα, τη μανούλα του και το σπιτάκι του. Ακριβώς. Και του τα βρίζουνε. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Τι να πάει αυτός τώρα. Η γυαλαλάκα τον περάσατε να πάει τώρα στο ΣΕΒ να σφυρίξει. Mm. Του πετάξει κανένα βλάκα τίποτα στο κεφάλι να τον αφήσει στον τόπο. Πώς θα έφτανε. Πώς θα έβγαιναν τα αποδυτήρια. Αυτό είναι το σκηνικό. Τέλος πάντων. Το σκηνικό είναι αυτό. Αφού ο κύριος Βασιλιάδης φαίνεται. Έχει εκλογές μπροστά, δεν μπορεί τώρα να χαλάσει πολύ κόσμο. Πρέπει να βρει πάλι μια λύση τέτοια. Μια φόρμουλα. Που να φαίνεται. Ναι. Αυτός που φταίει λιγότερο από όλα. Γιατί αυτό τον ενδιαφέρει. Αυτόν και το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Όταν γίνεται κάτι στραβό, να προσπαθούμε όσο μπορούμε να το μαζέψουμε να φαίνεται ότι φταίει κάποιο άλλο. Βασιλακόπουλο τώρα για παράδειγμα. Θυμήθηκε ο Βασιλιάδης στο Βασιλακόπουλο τώρα. Δεν είχε άδικο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είχε άδικο. Okay. Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ τώρα. Δηλαδή αντιληφθήκαμε ότι ο Βασιλακόπουλος δεν στρίβει πλέον παραγωγικά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το κατάλαβε. Δεν γίνεται. Αυτό. Ο καθένας να καλύψει τον αυτό του. Και εντάξει, η ουσία πού του μας νοιάζει. Όλα καλά. Και σου λέω περιμένουμε να δούμε play-off. Τι play-off να δούμε. Καταρχάς, άμα το πάρει αυτό που έλεγα πριν. Ο Παναθηναϊκός τρώει σήμερα μείον 6. Δεν θα πάει αθλητικό δικαστήριο εσά και θα πάει την άλλη εβδομάδα. Θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και μείον 6. Πρωτόδικα. Δεν θα πάει μετά Έφεση ο Παναθηναϊκός. ΑΣΕΑΔ. Την παράλληλη εβδομάδα. Εντάξει. Εκτός αν δεν κάνει Έφεση και το αποδεχτεί. Και να μην κάνει Έφεση και να το αποδεχτεί. Ναι. Έτσι. Ακούγομαι.
Όχι. Όχι, φίλε, έκοψε. Εσύ έκοψε, φίλε, είμαι μόνος μιλάω. Λοιπόν... Δυνάμωσε λίγο το 2, το 2, το 2 δυνάμωσε. Όχι, ρε, κόφτονα, άστονα, καλά πάμε έτσι. Το 2 δυνάμωσε λίγο. Η διαδυνάμωση, γιατί δεν ακούω εγώ εμένα αυτό. Μια χαρά είναι, εγώ τον ακούω, φίλε. Μ' ακούς. Εγώ τον ακούω τέρμα. Εγώ τον τι? Ακούω. Εντάξει. Τερματισμένο όχι. Τον ακούω, να ξέρετε. Α, ωραία, χαρά. Τότε πάμε καλά. Συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Play-off. Αντίο. Και περιμένει. Σε καμία διαπεντεριά 20 μέρες να δούμε αν θα γίνουν τα play-off, που για μένα δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνουν πλέον. Τώρα το σουκού δεν θα έχουμε play-off, πρέπει... δηλαδή. Όχι, ρε, τι play-off θα έχει το σουκού, πλάκα κάνει. Τώρα θα γίνει πάλι ένα δέλτα σίγμα στον Εσάκε. Α, καλά. Ωραία. Θα είναι ενήμερος ο Βασιλιάδης, θα πάρει την όποια απόφαση ο Βασιλιάδης και πάει λέγοντας τώρα, εντάξει. Εμείς, κάτι κύριε... που σκεφτόμασταν που σου έλεγα χθες ο Τετάρτη τελειώναμε, ναι. Αντίο τώρα. Εμείς, καλά, κύριε περίμενε. Βασιλιάδη, πότε θα πάμε στο Καραβίτσι. Θα πάμε το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν θα, θα έχει πάμε. Ούτε άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει, α. Λογικά. Αισιόδοξος. Ε, τι. Ο συνάδελφος. Ούτε το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει. Κατάλαβες. Άλλος ήταν να πέσει, άλλος πέφτει. Ό,τι να είναι. Ο Γουλιέρα που σήμερα στα βουτήρια δεν φεύγει κανένα. Ναι, δεν φεύγει κανένα, λέει θα παίξουν play-off. Θα παίξουν play-off, κάθε ξέρει ο Λάκι Τζόνς και ο Νταλό του λένε θέλουμε να φύγουμε. Τι να σου πω. Για το Λάκι Τζόνς μαθαίνω δεν υπάρχει πρόταση Νίκο Παπαδόπουλο. Παπατζηλίκη δηλαδή. Έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Ψέματα. Ούτε συμφωνία μάλλον. Όχι, δεν υπάρχει συμφωνία για να φύγει. Λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Εδώ. Πες το Γιάννη, δεν θέλω να ξέρω. Τι να σου πω, φίλε. Ωραία πράγματα δεν είναι αυτά. Καλησπέρα από τον Αλεξάνδρου. Ωραία πράγματα έτσι. Καλά περνάμε. Πάντως στο μπάσκετ, έστω και με αυτόν τον τρόπο, κατάφερα να τραβήξει πάνω τα βλέμματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και τα φώτα της δημοσιότητας. Ίσως αυτή τη φορά να είναι και για καλό. Και αν το καλοσκεφτείς επίσης, η τελευταία αγωνιστική φιλέ είχε πάρα πολλές συγκινήσεις. Δηλαδή, κρίθηκε η πρωτιά, κρίθηκε η κατάταξη στα play-off, κρίθηκε η παραμονή και ο υποβιβασμός. Δηλαδή, ιδανική τελευταία αγωνιστική για κάποιον που ασχολείται, ας πούμε. Όλα κρίνονται στο νήμα. Τι πιο ωραίο από αυτό. Τέλος πάντων. Τι να σου πω. Εγώ σου λέω γενικότερα μέχρι πριν το χθεσινό, παρότι τις αντιδράσεις του Ολυμπιακού τις περισσότερες δεν συμφωνώ, αλλά η βάση της διαφωνίας του Ολυμπιακού και του μουγκρίσματος του, εγώ είμαι υπέρ, ήμουν υπέρ μέχρι χθες. Δηλαδή, ο λόγος ο οποίος μουγκρίζει ο Ολυμπιακός, τη βάση του αντιδούμε που έχει να κάνει με τη διαιτησία, δεν έχει άδικο. Πέρασε την κόκκινη γραμμή απλά. Δεν, το χθεσινό όμως, το χθεσινό που είναι ξεκάθαρη η μπλοκή του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, δηλαδή μυρίζει από χιλιόμετρα. Όπως και το σκηνικό με το 1 ευρώ εισιτήριο και ελάτε όλοι να έχουμε κόσμο τον Προμηθέα για να τα κάνουμε άνω κάτω. Αλλά το χθεσινό με τα 100 άτομα στο σπίτι του διαιτητή. Κάλεσμα τον Κρεπετόπουλο. Δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει. Κάλεσμα τον Κρεπετόπουλο. Σου λέω. Κάποιος σου πει ότι έχασε το δίκιο του όταν έφυγε από τον ημιτελικό. Θα συμφωνήσω. Εγώ σου πω ναι. Ότι έχασε το δίκιο του με όλη αυτή τη λογική και το πώς μου γκρίζει για τους διαιτητές τους τρεις και μόνο ξένοι και δεν κατεβαίνω και δεν παίζω και όλα αυτά. Okay, να συμφωνήσω και πάλι. Η βάση όμως. Αυτού που λέει ο Ολυμπιακός δεν είναι λάθος για μένα. Όχι. Έτσι. Αλλά... Το ότι ο άλλος αλωνίζει και κάνει ό,τι γουστάρει είναι ξεκάθαρο. Είναι το γνωστό και ως you cross the line. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά το χθεσινό. Ποιος αλωνίζει. Ο Γιανακόπουλος. Α. Και σου είπε και το σκηνικό. Και σου είπε και το σκηνικό ποιο είναι. Οι μισοί δεν μπορούν να γράψουν κάτι γιατί είναι σε μέσα του τέλος πάντων και όλα αυτά. Και οι άλλοι μισοί. Φοβούνται. Να γράψουν εδώ. Και τι θα κάνω. Και ξαφνικά το δω μπροστά μου. Τι κάνω. Καταλαβες. Και υπάρχει αυτό το σκηνικό. Αλλά όταν μου στέλνεις 100 άτομα κάτω από το σπίτι του άλλου, του διαιτητή, 100 άτομα. Δηλαδή στείλει ρε φίλε 10. 100. 10. 100, να πετάξουν, 100, ξέρω εγώ, φέικ όλα, να γράψουν 100. Κάτι στον τοίχο και να φύγουν. Εσύ έστειλες 100. Δηλαδή, σαν να μας λες ότι παιδιά σας έχω και εσμένους και ουρημένους. Ωραία, δεν με πιάνει, δεν με ακουμπάει κανένας, θα κάνω ό,τι γουστάρω εγώ. Βάρη. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, φίλε. Πουλάει και τον μπάσκετ τώρα, τι να κάνουμε. Φτάσαμε κάποιες σε φορές. Κάποιες φορές πουλάει και αυτό. Η απελπισία είναι. Η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, τι είναι η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, φίλε. Never go. Διακρίνω πάλι ένα ξεφορητό για τον Λέω Μέση Νίκο Παπαδόπουλο γενικότερα. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Αυτό που περιμένουμε, δηλαδή τη μία εβδομάδα ο Μέση είναι ο υπερπαίχτης που του. Να μην πω τι όλους και θα πάρει το Champions League και παίρνει και το ένα και το άλλο. Και μετά από μια εβδομάδα ο Μέση δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Το κάνουμε και έξω ή μόνο εμείς το κάνουμε. Μάλλον μόνο εμείς το κάνουμε. Ένα λουλούδι δεν φέρνει την άνοιξη. Και ο Βαλβέρδε πολύ ξεφανιστό, φίλε. Εν τω μεταξύ, ορισμένες φορές όταν μια ευρωπαϊκή ομάδα έτσι μεγάλου βεληνικού έρχεται αντιμέτωπη με ένα κάζο, είτε σαν το χθεσινό είτε άλλο, ας πούμε, παρόμοιο. Μ' αρέσει πάντα γιατί θέλω να δω
ξέρω πώς λειτουργούμε εμείς σαν οπαδοί Έλληνες. Mm-hmm. Θέλω να δω πώς λειτουργούν οι ξένοι σε αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Γιατί εμείς όταν, ας πούμε, ο Χ Πάοκ ή ο Χ Άρης ή ο Χ Ηρακλής κάνει μια γκέλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετο που θέλετε, είτε στα social media της ομάδας, είτε σε μέσα που ασχολούνται με την ομάδα, πέφτει από κάτω τον πινιλίκι της αρκούδας. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπήκα χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, στο λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Και για πέσει, για πινιλίκι. Και είχε πανηγύρι στο Instagram. Ναι, ναι. Valverde out. Κάτι σπανικά που δεν καταλάβαινα, τα πέταξε λίγο στο translate. Ήπνε. Κάτι Παναγίες. Καθολικές. Μπήκα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο... επειδή ακολουθώ το Instagram της United. Έκανε μια ανάρτηση, λέει, έρχεται το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Και γράφανε οι της United από κάτω. Δεν μας νοιάζει. Βλέπετε τη Liverpool πάει τελικό και εσείς τι κάνετε. Η Liverpool έχει τον Arnold, λέει, και εμείς έχουμε τον Young, λέει, που μπαίνει στο γήπεδο και δεν ξέρει τι κάνει. Και αυτοί είναι σαν και εμάς. Μιλάμε δηλαδή πολλές φορές, α, δες, πολιτισμένοι είναι στην Ευρώπη. Στο γήπεδο η συμπεριφορά τους είναι διαφορετική. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Okay. Και σε άλλα αρκετά γήπεδα. Η Ολλανδία, ας πούμε, είναι σαν και εμάς. Okay. Τώρα σκέψτε τι έχει να γίνει με τους Άγγλους και τους Ολλανδούς στον τελικό στο Μαδρίτη. Αλλά στο κομμάτι τη κρίση. Ναι, το Άγιαξ γενικά τα παιδιά είναι, ναι, όλα. Βγαλμένα όλα από το Αριστοτέλειο Κολέγιο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Επιστήμονες. Επιστήμονες. Με μπάτσελορ. Βεβαίως. Αλλά στο κομμάτι τη κριτική και του μπινελικίου δεν απέχουν πάρα πολύ από εμάς. Μην νομίζετε. Η γκρίνια δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στο αθλητικό κομμάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας, με λίγα λόγια. Τέλος πάντων, τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Θα δούμε. Λοιπόν, 2-0 το ημίχρονο της Τότενα με τον Άγιαξ, οπότε τελείως δύσκολο πια να αλλάξει κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να βάλει Τότενα με 4 γκολ. Okay. Θα μου πεις, ποτέ μιλες ποτέ με το χθεσινό, αλλά okay, είναι λίγο, είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει κάτι. Θέλετε να βάλουμε δεύτερο μια επανάληψη, γιατί δεν είμαι στο... Νιστάζεις, Νίκο? Δεν είμαι στο καλή κατάσταση. Πεινάς? Πεινάω, αλλά διαχειρίσιμα. Δεν θα φάω δηλαδή κάτι, άμα αφού δεν έφαγα τώρα, γιατί προσπαθώ να τρώω νωρίς πλέον, δεν θα φάω τίποτα μέχρι να κοιμηθώ. Ναι. Αν και θέλω να δω τους μπακς απόψε, δεν θυμάμαι τι ώρα παίζουν. Τρεις. Είμαστε πολύ δύσκολα. Θα προσπαθήσω. Τρεις οι μπακς και 5.30 το Game 5 του τέτοιου. Και εκείνο είναι πολύ δυνατό. Warriors Rockets. Και εκείνο είναι πολύ δυνατό. Τώρα πάει πάλι στο Golden, στο Golden State. Yes. Yes, Golden State. Golden State. Golden State Warriors. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, 3 η ώρα ο Γιάννης σήμερα. Ο Γιάννης σήμερα, εντάξει. Πιθανό να τελειώσει κιόλα. Το τελειώνει και πάει τελικούς. Δεν είναι. Και περιμένει να μάθει αντίπαλο. Και 5.30 το Warriors Rockets. Αντίπαλο πιθανότατα θα είναι η Raptors. Το πρωί, οπότε σίγουρα θα βάλουμε ένα ξύπνημα να το πάρουμε σε ρίγκ. Αλλά να δούμε και λίγο Γιάννη, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που με καίει. 5 η ώρα δεν θα έχει τελειώσει ο Γιάννης. Δεν μπορώ να πάω 3 η ώρα. Ναι, 5 η ώρα θα έχει τελειώσει. Έχεις δίκιο. Δεν θα έχει τελειώσει. 5 ώρα. Οπότε να τίμει οξύδημα 4.30, δηλαδή να δεις τρίτη, τέταρτη περίοδο και μετά το άλλο και μετά να ξεκινήσει η μέρα σου. Περίμενε, δηλαδή θα πας. Περίμενε. Ναι. 12 ώρα τελειώνουμε από εδώ. Σωστά. Δεν νομίζω να μας καθυστερήσει ο Ζαγόρας σήμερα. Okay. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν υπάρχει λόγος κιόλας έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Εκτός αν έχουμε κανένα Ajax Brands εδώ πέρα. Εγώ σα αφήνω στο σπίτι γύρω στις 12 και 4. Πολύ σωστά. Τι ώρα πέφτει κοιμάσαι? Εάν υποθέσουμε ότι μέχρι τη 1-1.30 έχω κοιμηθεί. Ωραία, θα έχω κάνει ωραίο μεσημεριανό ύπνο μέχρι 4.30. Ωραία. Δεν θα βγάλει τη μέρα με 3 ώρες ύπνο δηλαδή. Το μεσημέρι θα πει στούφα. Αύριο, Αύριο. Μπορεί. Έχετε, αν σκεφτεί ότι το πρωινό μου σκηνικό κάπου κατά τη 1-2 θα ξεμπερδέψω. Ναι. Μετά θα έχω δυνατότητα. Θεού θέλοντος και Κράντση επιτρέποντος. Πιθανολογώ θα το επιτρέψει και ο Κράντση, γιατί μετά τη βόλτα που θα πάει θα είναι κουρασμένος, οπότε θα κοιμηθεί και αυτός. Καταλαβαίνετε. Δεν θα ζαλίσει δηλαδή. Μπάλες. Ναι. Ναι. Έχω βάλει εντωμεταξύ, δεν θυμάμαι αν μου το είχε πει εσύ, μπορεί να μου το έχει πει και εσύ. Έχω βάλει το τελευταίο διάστημα στο πρωινό μου, άσχετο τώρα, αλλά η εκπομπή αυτή είναι τέτοια που πα από κουβέντα σε κουβέντα. Έχω βάλει στο πρωινό μου το γιαούρτι με τα δημητριακά. Σκέτο, έχει λίγο μέλι. Δεν είμαι φαν του μελιού ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Φίλε, το γιαούρτι σχεδόν με δημητριακό είναι πολύ τέτοιο. Θέλει λίγο να γλυκίσει. Όχι. Εγώ επειδή παίρνω κάτι. Καλά, δεν χρειάζεται, τα ξέρει όσο κόσμο. Εγώ παίρνω αυτά τα fitness. Ναι. Όχι, ρε. Όχι, εντάξει. Όχι, άλλο είναι εκείνα. Ναι, άλλο είναι. Τα παίχνουν και λίγο κάποια κομματάκια σοκολάτας μέσα. Okay. Ναι. Και έχετε το γιαούρτι το αλμύρο με τη σοκολάτα και ισορροπεί λίγο και κάνει ένα ωραίο μείγμα. Δηλαδή, ναι, αλλά με το μελάκι γίνεται καλή φάση, ρε φίλε. Δεν μ' άρεσε ποτέ το μέλι. Το μέλι το χρησιμοποιώ. Καλή, δεν σου λέει και εμένα μ' αρέσει σκέτο, ρε φίλε, αλλά με το γιαούρτι είναι ωραίο. Ναι. Ο πατέρας μου το τρώει πολύ έτσι. Αυτό σου αλλά εγώ το χρησιμοποιώ μόνο στο τσάι. Ναι, είδες. Δεν σου λέω να πάρεις να φας
Ψωμί με μέλι δεν τρώγεται. Δεν μ' αρέσει το και ενίοτε σε μαριναδες όσον αφορά κρέατα κτλ. Τα λες πολύ ωραία, είδες. Ναι. Με μελάκι, με λίγο. Λοιπόν, εγώ χθες είχε γιαούρτι, μέλι, κράντσι, μούσλι, φράουλα, ναι, βρώμη, λιναρόσπορο και σπόρους τσία. Όλα αυτά πρωινό. Ναι, ρε φίλε, ήταν μέσα στο τέτοιο, μέσα στο γιαούρτι με το μέλι. Πολύ καλό. Δεν ξέρω τι κάνει ο λιναρόσπορος και σπόρους τσία, τι καλή ροή. Αυτά ήταν μέσα στο γιαούρτι ή τα πρόσθεσες. Όχι, ρε, το γιαούρτι ήταν σκέτο. Όλα τα άλλα τα βάλα εγώ. Λιναρόσπορο. Λιναρόσπορο, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, λιναρόσπορο, δεν τρώγεται. Δηλαδή... Σαν σουσάμι σκέψου ότι είναι. Ναι. Και τα βάλες όλα αυτά μέσα σε ένα μπόλερ. Τα βάλα μέσα σε ένα μπόλερ και βγάλα μια πολύ ωραία γεύση. Ωραία. Ναι. Αρκετά θρεπτικό θα το χαρακτήριζα. Θετικό. Σου φέρνω μια ισορροπία στον οργανισμό σου γενικότερα όλα αυτά, να ξέρεις. Αν τα κάνεις με συνέπεια. Δηλαδή έχετε μια ισορροπία, καλύτερη ποιότητα, καλύτερη συχνότητα. Δεν ζορίζεσαι κιόλας. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αβασάνιστα. Αβασάνιστα. Κατάλαβες. Πάει μόνο του. Ναι. Το αφήνεις και πάει μόνο του. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Απλά εγώ έχω ένα κακό Νικόπαδόπουλε. Η ασπασιέρα που έχω στο σπίτι είναι μπελαλίδι, κύριε Πατρίκη, γιατί βαριέμαι να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι η κλασική. Ναι. Δεν είναι η... αυτή του σπιτιού πλέον που έχει γίνει γνωστή με τον Τζορτζ Κλουνί. Είναι μια άλλη πιο παλιά, η οποία πρέπει να πάρει τον ταλαβέρι, να χώσει το φακελάκι, να το. Είναι, είναι πρίξιμο. Και εγώ επειδή είμαι φαν του φραπέ, το παραδέχομαι. Έτσι. Μαζί σου. Είμαι φαν του φραπέ, ρε φίλε. Και εγώ. Μου αρέσει. Ο σπιτικό φραπέ είναι. Ο κυπάρικος, ναι. Από τα δικά σου χέρια. Ακριβώ. Ναι, το μεταξύ και το βάζει στο ποτήρι τη μπύρα στο μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ούτω ώστε ρε παιδί μου να πίνει εκεί πέρα, να κολλάει στο καλαμάκι, να κολλάει στα τυχώματα από το ποτήρι. Γυρνάς, το έτσι, γύρω, γύρω, να το γυρνά εκεί πέρα και να μην τελειώνει αυτό. Ναι. Ωραία. Να σου κάνει το στόμα του πέτσι και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν συνδυασμό με το λιναρόσπορο έρχεται και κάνει μια κατάσταση εκρηκτική, θα την χαρακτήριζα. Κατάλαβε. Είχαμε γεννητούργια. Ναι, ναι, είναι πολύ καλή φάση. Φίλε, επίση ο φραπέ. Αν το κάνεις έτσι όπως πρέπει, από ζάχαρη, από καφέ και από γάλα. Ζάχαρη γιατί δεν βάζω και γάλα. Ναι. Μόνο καφέ. Είναι σαν πρωινό. Ξεχωριστό γεύμα. Κατάλαβες. Εγώ με το πίνω σκέτο εντελώς χωρίς γάλα, ζάχαρη κτλ. Δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να γίνεται μετά. Αλλά. Ανταχάου πρέπει να γίνει τη δουλειά εκεί πέρα. Κρίμα. Λάθος. Πες ότι δεν το είπα ποτέ. Αλλά. Θάλαμος αερίων. Εγώ. Εντάξει, είναι γνωστό άλλωστε, το ξέρει ο Έλληνας, το καλύτερο καθαρτικό. Εντάξει, επειδή είναι η τέτοια εκπομπή, θα τα αναφέρουμε και αυτά. Είναι ο καφές με το τσιγάρο το πρωί. Τίποτα άλλο. Τώρα, αφού έμπλεξε με τα γιαούρτια και με αυτά, σου λέω παίξε λίγο μπάλα. Μπες σε ένα από τα γνωστά αυτά μαγαζιά που κυκλοφορούν στο κέντρο. Ή σε ένα ρε παιδί μου στο Καρπάτικο, πάρε λίγο βρώμη. Τώρα αυτά σκέτα δεν τρώγονται όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Δεν είναι. Τώρα οι γεύσεις λίγο... είναι. Μα δεν έχουν γεύση. Θέλουν να μπουν κάπου, ρε φίλε. Ναι. Γάλα και τέτοια. Ωραία. Ναι. Πάρε κανένα λιναρόσπορο, κανένα τέτοιο, χώστα όλα. Αλλά βάλε μια συνέπεια, δηλαδή μην φας μία φορά στις 15 μέρες. Όχι. Ωραία. Κάνε το πρωινό σου, έτσι μπάρα τα ξέρετε. Έχω παρατηρήσει ότι με το γιαούρτι και τα δημητριακά μου με ζωντανεύουν πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να φάω. Αυτό σου λέω. Και επειδή εγώ φαν του γάλατος δεν είμαι, δηλαδή το αφάω δημητριακά μια-δύο φορές μεγάλα, όχι, το κάνω, αλλά δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα το λειτουργώ πολύ διαφορετικά εκείνη την ώρα. Το νιώθω, δηλαδή με ξυπνάει. Προχθές για παράδειγμα, όχι χθες, ψέματα. Χθες έψησα και έκανα κάτι κουρασανάκια, τα οποία είναι της κατάψυξης. Τοξικά, τοξικά. Τα συσκευασμένα. Τοξικά. Εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο τοξικά, βουτύρου ρε. Ναι ρε παιδί μου τώρα, δεν είναι σφολιάτες τώρα. Αλλά είναι σφολιάτα, ναι. Τώρα. Η σφολιάτα δηλαδή που την πήρα εγώ τώρα, τα έβαλα σε ένα δίσκο. Πήρα και την... Άχαμε τώρα ένα τοξικό να το πατούσαμε λίγο, Εύκολα. Του περιπτέρου όμως, όχι τώρα. Είπαμε θα το κάνουμε αυτό μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Αύριο. Του περιπτέρου, το μεγάλο. Αύριο θα φέρω εγώ, θα παίξουμε μπάλα έτσι. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν. Και πήρα και την Νουτέλα από δίπλα και πήρα και το μαχαίρι. Το έχω να μέσα στο κουρασάν το μαχαίρι στο κουρασάν και έτρωγα εκείνο. Σε βαραίνει λίγο. Πάρ το έτοιμο και πάτα το μια να γίνει τώρα, μην ταλαιπωρήσει. Ψάχνει να πάτα το εκεί πέρα 5 λεπτά στο στιέρα και έχει γίνει να πούμε σούπερ. Καλή το κουρασάν αυτό δεν έχει φάει. Μικρά είναι. Είναι okay. Τα μεγάλα. Okay. Okay. Ναι. Εκείνο όμως μετά, ρε παιδί μου, με βάρινε λίγο. Δηλαδή, πώς να μην σε βαρύνει, ρε Νίκο, αφού είναι σφολιάτες, αυγά, ναι. Σοκολάτες. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ή το πιο εναλλακτικό. Ναι, ναι. Περίμενε, να πάμε στο τέτοιο. Προχθές που έχω φάει, που δεν είχε πολλές επιλογές στο σπίτι, είναι η αλήθεια. Είχε επιλογές που δεν με ψήνανε. Έχω κόψει για πρωινό, θα με βρεις εσύ βέβαια. Ναι. Δύο ντομάτες και ένα γουράκι. Okay, εντάξει. Ξέρεις στο English breakfast έχει φασολάδα. Τι ένα ζωγονητικό ήταν όμως. Okay, εντάξει. Τα φρούτα φίλε είναι μεγάλη υπόθεση. Τα φρούτα έχουμε πολύ underrated στην διατροφή μας, αλλά είναι και πολύ χρήσιμα και σε χορταίνουν. Πορτοκαλάκι. Ένα πορτοκαλάκι. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα φρούτο που να μην αρέσει σε κάποιον. Κάποιο που δεν τρώει. Κάποιο θα βρεθεί. Δηλαδή μέχρι ο Καβαδίας πιστεύω ένα φρούτο που του αρέσει, ρε φίλε. Ξέρω, καρπούζι, δεν ξέρω κάτι. Πιστεύω όχι. Αν μπορεί να τρώσει έστω και ένα την ημέρα, είσαι σούπερ. Πιστεύω ότι ο Βασίλης. Το φρούτο είναι μεγάλη υπόθεση. Βαφτίζει τον πιφτέκι φρούτο. Να μην μα έχει δει να λέει τώρα αυτή η φίλη. Τι ντούκια μπορεί να είναι. Ναι, δηλαδή, κορμιά μπορεί να έχουν. Ακού και τέτοια, ρε παιδί μου, ναι. 6 ώρες ακόμα για τρέξιμο και τα λοιπά.
Σάπχη. Ο Νίκος βλέπω εδώ πέρα κουβαλάει ακόμα το Πάσχα μαζί του. Ρε φίλε, το τονίζει το κόκκινο, εντάξει. Α, ναι. Σήκω στην μπλούζα απορριπτικά. Το τονίζει το κόκκινο. Σήκω στην μπλούζα. Φοράς παντελόνια. Και δεν τονίζουμε. Και βλέπεις, δεν φοβόμαστε να πούμε ότι. Τι έχει, ρε. Τίμια κυλίτσα, ρε φίλε. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα φοβερό. Το κυμπαριλίκι τόσο όσο μπαίνει, ο Σαμπάνης αλλαγή. Ναι, να βάλει 4 γκολ να το γυρίσει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και εσύ η ασπιρίνη. Να σου παρέψω, ρε φίλε. Πομπή κάνω, μας ακούει ο κόσμος. Λέω παρένθεσο. Σου βαρέψουν. Έχει ωραία ταινία στο Star. Ποια είναι? Ευχαριστώ να τη δείτε. Με τον Ben Affleck. Ποια είναι? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι εποχής γκάγκστερ φάση. Και... Δεν είναι εκείνη το Argo. Όχι, ωραίο, το Argo δεν είναι Argo. Okay. Το μαλλί του τότε είσαι το δικό μου τώρα. Στο Argo, θυμάσαι. Όχι, εντάξει. Ωραία ταινία εκείνη. Επιχείρηση. Αλλά ήταν η ταινία νομίζω. Εκείνο μετά που μαζεύανε από το. Τη μία φορά. Που μάζευαν τα. Φίλε, πώς το λένε εκείνο που κόβει τα χαρτιά, το καταστροφέα. Δεν και θα... τα φτιάχνανε και το κάνανε. Destroyer. Μεγάλη ταινία. Ωραία ταινία ήταν εκείνη, αλλά είναι one time. Δεν... Καλά, ναι. Εκτός αν την ξεχάσει τι γίνεται και την δεις πάλι μετά. Ναι. Τέλος πάντων. Έχω στο επόμενο watchlist το Green Book που δεν το έχω δει Νίκο ακόμα, που πήρε το Όσκαρ φέτος. Ναι. Γιατί παίζει αυτή τη μεγάλη μορφή ο Αλί Μαχαρσαχάλα, ο μαύρος. Ο ξάδελφος του Μαχμούτ Αμπντούλ Ραούφ. Είναι. Όχι. Αλλά... Καταπληκτικός στη τρίτη σεζόν του Φάργκο. Καταπληκτικός. Μαχμούτ Αμπντούλ Ραούφ. Α. Καταπληκτικός. Έπαιξε. Έγινε γνωστός μέσα στο House of Cards, να ξέρετε. Α, εκείνος είναι. Εκείνος είναι. Α, ο Μαυρούκος, δεν λες. Είχε διάφορους. Ο ένας που ήταν τέλος πάντων στην αρχή συμβουλάτορας, μετά έμπλεξε αλλού και όλα αυτά. Και το Black Panther που δεν το έχω δει, φίλε, και λόγω Avengers θέλω να το δω τώρα. Δεν έχει Black Panther. Δεν το έχω δει, όχι. Wakanda Forever. Όχι, όχι, δεν το έχω δει. Wakanda Forever. Θα το δω τώρα. Βέβαια. Θα το δω τώρα. Θα το δω τώρα, φίλε μου. Ωραία, την έχει πάρει Oscar εκείνη. Δεν ήταν και μέσα υποψήφιση για το καλύτερο. Γιατί καλύτερη, τέλος πάντων. Δεν ήταν διάφορο. Για κοστούμια νομίζω είχε πάρει. Ναι, υποψήφιση σου λέγε. Υποψήφιση είχε καλύτερη, όχι ότι πήρε. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί νομίζω να ήταν. Ναι. Ωραία την έγινε. Είχα δει σινεμά. Καλή. Πολύ δυνατή ήταν. Θα τη δω ευχάριστα εγώ που δεν είμαι πολύ μεγάλο φαν των. Ναι. Σάιθι, Παύλα. Αν και οι Avengers μου άρεσαν γενικότερα και τα τέσσερα. Και οι τέσσερις ταινίες. Δεν έχω παράπονο. Θα σου πρότεινα με τη συμβία σου αν είναι φαν. Σε έχετε κάνει την Black Panther μόνο εδώ. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, θα πρότεινα σε σένα λοιπόν, γιατί καλή ροή δεν. Να δεις. Παίζε βλάκα Παπαδόπουλο με τα γυαλιά στον αέρα. Να δεις και τα Iron Man. Μην δεις άλλα, δες τα Iron Man. Σε όλα παίζει ο Robert Downey. Ναι. Μπορεί και να τα δω. Γι' αυτό το λέω, γιατί σε έχω πιάσει ότι είσαι φαν του. Μπορεί και να τα δω. Και δες από Captain America το. Captain America έχω δει. Ποια? Δύο δεν έχουν βγει. Βγήκε και ένα το πρώτο, το The First Avenger, το Winter Soldier. Το Winter Soldier σίγουρα το έχω δει. Ναι, και το άλλο που ήταν το. Που Captain America, το Civil War. Και το Civil War έχω δει. Α, τα έχεις δει αυτά. Βεβαίως. Ωραία. Δες και τα Iron Man, φίλε. Βάλτα στη ζωή σου. Ο τύπος είναι μεγάλη μορφή. Και δεν κάνει και τίποτα δύσκολο. Πει τον εαυτό του βασικά. Ναι. Εντάξει. Ο οποίος. Ο Dr. Strange μου είπαν ότι θα μπλέξω, μην ασχολείσαι. Γιατί θα μπλέξει. Γιατί λίγο χαζεύει εκεί πέρα με τα χέρια και με αυτά. Είναι λίγο βαρύ. Ναι. Εντάξει, ας πούμε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ευχάριστο. Και με έπεισε φίλε από το Avengers η Captain Marvel, την οποία παραδόξως έχω το κόμικ και δεν έχω δει ταινία. Το είχα δει σινεμά. Καλή είναι η τύπησα. Ναι. Ωραία. Οφείλω να ομολογήσω βέβαια ότι με μακρύ μαλλί ήταν πιο ωραία. Η Tottenham. Από ότι με τον κοντό που είδαμε. Το έβγαλε φίλε ο παλικάρος. Το έβγαλε. Να κάνουμε. Γενικότερα αυτό που έχει κάνει η Marvel είναι τα τελευταία 12 χρόνια, 11 χρόνια είναι πάρα πολύ. Τι εννοείς? Σαν project όλο αυτό, ρε παιδί μου, το πόσο στήσανε, με τον τρόπο που το στήσανε, ήταν πάρα πολύ ωραίο γενικότερα. Φέρανε μέσα στην καθημερινότητα υπερήρωες, ας πούμε, που τους φανταζόμασταν μόνο σε άλλες καταστάσεις, αλλά τους βάλανε μέσα, ρε παιδί μου, σε ανθρώπινη κατάσταση. Πέρα από όλα τα άλλα, ήταν κάτι πολύ ωραίο. Και μάλιστα διάβαζα ένα ενδιαφέρον θέμα. Δεν είναι και πολύ ανθρώπινη κατάσταση τα περισσότερα, τέλος πάντων. Σε real time να το θέσω έτσι. Εγώ που δεν είμαι πολύ fan. Των μη κανονικών ταινιών, δηλαδή ψήνουμε πάρα πολύ να δω μια πραγματική ιστορία, Μάξε. Πολιτικά, ξέρω εγώ όλα αυτά. Ναι. Αυτά της Marvel τα περισσότερα, ναι, μου αρέσουν. Δηλαδή ας πούμε θεωρώ ύψιστη η παπαριά που έχω βγει το Interstellar. Ύψιστη. Πολύ βάρη. Δηλαδή. Θεωρώ εγώ. Ναι. Ταλαιπώρια. Θεωρώ πολύ μεγάλη παπαριά το Inception ας πούμε.
Μάρες. Όχι, όχι, εδώ είμαστε. Εδώ ναι, διαφωνώ. Πολύ, γούστε αυτά. Καλό, okay. Πολύ καλό. Τη Marvel όσα έχω δει, που από ό,τι καταλαβαίνω και λίγα. 21, δηλαδή έχω δει και ένα 21, Thor. Εκείνο το Thor δεν ήταν και πολύ καλό να πω την αλήθεια. Το Ragnarok δες. Πολύ δυνατό. Ναι. Και έχει και δώσει. Οφείλω να πω ότι τα περισσότερα μου ήταν εύπεπτα και γενικότερα τα είδα ευχάριστα. Ναι, ναι, ναι. Επίσης νομίζω ότι όλα αυτά είναι ταινίες σινεμά, ρε φίλε. Αυτό είναι που κατάλαβες. Δηλαδή τώρα. Όχι απαραίτητα. Εντάξει. Περισσότερες είναι ταινίες για σινεμά. Όπου βολεύεσαι, Νίκο, δεν είναι το σινεμά απαραίτητα. Σίγουρα το καλύτερο θα είναι να το δεις εκεί. Είναι ναι. Άλλη φάση, άλλη κατάσταση. Πολύ πολύ γρηγοριστικό. Τότε 2-1 μειώνει με τον Μόουρα, νομίζω. Άλλα τρία, παιδιά. Δεν είναι και πάρα πολύ γρήγορα στην κόντρα. Δεν είναι τίποτα, άλλα τρία γκολ. Ούτε δεν ξέρει τι γίνεται, Νίκο. Καλά, ναι, σωστό. Και αυτό εδώ πέρασε λίγο. Από πολιτικές που είπες, είδα πρόσφατα μία και μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν την έχεις δει, το Vice. Δεν την έχω δει. Μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Στο Vice παίζει ο Joaquin Phoenix. Όχι. Όχι. Ποιος παίζει. Ο Christian Bale που παίζει. Ο Christian Bale, συγγνώμη. Πολύ ωραία. Το δεξίχη, τον αντιπρόεδρο του George Bush. Λέγεται πώς ότι. Dick Cheney. Ο Dick Cheney, μπράβο. Για τον οποίο στην Αμερική τότε ήταν. Η ουσία παρουσιάζει. Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία του. Ήταν ουσιαστικά αυτό σύμφωνα με την ταινία που ξεκίνησε την όλη κατάσταση στο Ιράκ. Και ουσιαστικά λέγεται ότι το House of Cards ήταν παραβολή του Dick Cheney το όλο σκηνικό. Το House λέγεται. Of Cards λένε ότι ήταν αντιγραφή τη ομώνυμη σειρά που πεζόταν στη Μεγάλη Βρετανία το House of Cards. Okay. Υποτίθεται ότι η αφορμή και όλα αυτά ήταν η δράση του Dick Cheney. Ο οποίος ήταν δηλαδή μεγάλη λέρα. Δεν υιοθετώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Γιατί θα ακούσει και θα μας κάνει μήνυση. Είναι παντού οι φίλοι μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα πιες τώρα κανένα τέτοιο τη NSA. Δεν την υιοθετώ εγώ αυτή τη δήλωση. Ποιος είπε Dick Cheney. Ωραία. Να. Δεν είναι υπέροχο πράγματο. Πολύ ωραία ταινία. Όπως θα τη δείτε το Vice, παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει. Φοβερός Christian Bale, από τους αγαπημένους μου, από τα Batman και όλα του Nolan. Ναι, είναι ωραίος αυτός. Και ποια άλλη είχα δει πρόσφατα. Και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Μου διαφεύγει τώρα τέλος πάντων. Θα τη θυμηθώ σε κάποια φάση. Μάλιστα. Ναι. Είσαι συνεφίλτα, σε λέγαμε, θα σε χαρακτηρίζαμε. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Θοδωρή Κουτσογιανόπουλο. Θοδωρή, καλησπέρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Ορέστη Δεαδράκη, τον πρόεδρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Ρε Σιφίλ, είναι ο πρόεδρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Πώς έχει χαθεί. SAE. Όχι SAE, τα τελευταία χρόνια. Ξέρω εγώ, όχι τελευταία χρόνια. Πέρσι, πρόπερσι, κάπου εκεί. Έχει χαθεί και εσύ. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι πρόεδρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, είναι πρόεδρο και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη. Αυτό στο Μέγκα, επί σειρά ετών. Βέβαια. Καλή προβολή που έλεγε. Πριν τι ταινίε στα καλά χρόνια του Μέγκα, αν θυμάσαι, έκανε αυτό ένα preview, ρε παιδί μου. Ναι. Μετά το δελτίο, όταν είχε μια καλή ταινία, ρε παιδί μου, εμφανιζόταν αυτό κανένα 3-4 λεπτά και έλεγε το φιλικό καλή προβολή. Καλή προβολή. Καλή προβολή. Τι άλλο έχει, τι άλλο. Είχα δει μια καλή ταινία τέλο πάντων. Κουτσογιανόπουλο είναι ακόμα στη Μενεγάκη, δεν είναι. Εννοείται. Το ωραιότερο αντρικό μαλλί που κυκλοφορεί στη χώρα, ίσω και στην Ευρώπη, θα πω εγώ. Ίσως. Έχει, ναι, είναι δυνατό το κομμάτι τη κόμωση. Και επειδή τον ακολουθώ και στο Instagram. Ειλικρινά, ρε φίλε, δηλαδή. Έχει Instagram. Τρομερή ζωάρα κάνει, ρε φίλο τύπο. Μπράβο. Δηλαδή. Ό,τι ανεβάζει δεν είναι από Ελλάδα. Πάντως. Έξω είναι όλη την ώρα. Ναι. Λοιπόν. Τον Ντάμπο είχα δει πρόσφατα. Ναι. Άσε μας να μην τον Ντάμπο τώρα. Και στο σινεμά. Εκεί ήταν ο Τέρα Βία που πήγα. Okay. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ναι. Τον Ντάμπο. Το Captain Marvel στο σινεμά το είδανε πολύ καλό. Το πρώτη τζίδα. Το θρίλερ αυτό. Ασχολήσου. Ναι. Δεν είμαι πολύ φαν, να σου πω την αλήθεια. Ναι, μ' αρέσουν. Τον Αν το είχε δει τελικά. Όχι, ρε. Κάτσε. Προστάει τότε να μου λοιπόν. Ωρε τι έβγαλε! Ωρε τι έβγαλε! Πού, πού. Το έβαλε 2-2. 2-2, απίστευτο. Πού, φοβερά πράγματα. 2-2 στο 59. Άλλα 2 θέλει. Πάλι ο Μόουρα. Άλλα 2. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Για δούμε τι θα γίνει. Ωρε φίλε, τι παραγίνει τώρα. Έχει χάσει. Έλα ρε Μάγκη Γκαγκάτση προπονητάρα. Έχει χάσει εξ επαφής από το ένα μέτρο. Το βγάζει ο Νάνε. Και όχι το βγάζει γιατί ήταν, πήγε στο κορμί του. Έβγαλε το χέρι του. Δες τη φάση. Δες πώς το χάνει αυτό εδώ. Απίστευτο. Εδώ μπερδεύεται ο προπονητικό ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Και δες πώς την κρατάει ο Μόρο και τη θέλει στην γωνία και τη βάζει μέσα. Φοβερό. Φοβερό. 2-2. Ο Σαμπάνης το έχασε ρε φίλε. Κανείς εδώ τι έχει γίνει. Και δες όλος πώς το βάζει. Πώς κρατάει την μπάλα, πώς περνάει και καταφέρνει τη θέληση στη γωνία και να μπει μέσα. Φοβερό. Λες να γίνει κανένα θαύμα και εκεί, να ζήσουμε τέτοια μεγάλη στιγμή. Δεν νομίζω, εντάξει. Ωραία, φίλε. 2-2 λοιπόν στο 60. Δεν νομίζω, λες για χθες, Νίκο, και 4 έβαλε λίγο μετά. Στο Green Book παίζει και αυτός που παίζει στον Άρτα Χλιδιών.
Ο Βίγκο Μόρτενσεν, βε. Ο Βίγκο Μόρτενσεν, ναι. Όχι άλλο ο Μίκελσεν που είναι επίση αγαπημένο. Μα... Εκείνο έχει το καλύτερο μαλλί στον κόσμο για μένα. Εκείνο που έγινε γνωστό είναι δηλαδή... ο Καζίνο Ραγιάλ, βέβαια. Ναι, και από το Χάνιμπαλ, λέω εγώ. Ναι. Είναι ο Μίκελσεν και μετά το επόμενο μαλλί είναι Θόδωρο Κουτσοκανόπουλο. Και κάπου έρχεται από μακριά από πακαλιά τη. Και το γκλάσι είναι ωραίο. Μάλιστα. Να το δείτε. Πε μα, ορίστε δαδάκι, πε μα. Πε μα, πώ το λένε, Ιωάννη Κρασακόπουλο. Αυτό το έχω δει, αλλά πολύ Αμερικανιά, οκ. Okay. Βρετανίλα βασικά. Αλλά σε όλα αυτά, Νίκο Παπαδόπουλο, δεν βλέπει Game of Thrones, ρε φίλε. Αυτό με έχει προβληματίσει. Βασικά δεν πρέπει να βλέπει σειρέ εσύ από καλά, εντάξει, αυτό ήταν ίσω η δεύτερη, η πρώτη, δεύτερη καλύτερη ταινία που έχω δει ποτέ μου. Ποια ήταν. Το Bohemian Rhapsody. Που δεν το έχω δει ακόμα. Αλήθεια. Όχι, δεν το έχω δει. Υπάρχει κάπου κρατημένο, αλλά δεν το έχω δει. Εγκληματία. Και σινεμά κιόλα. Με μια τρέλα. Το A Star Is Born το έχει δει. Όχι, και αυτό είναι κάπου κρατημένο και πάλι ναι, το έχω δει. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Για το Venom έχω δει. Με τον Tom Hardy, ο οποίος επιστρέφει. Πώς λεγόταν εκείνη η σειρά, ρε. Που έπαιζε, που την είχε κάνει για τον BBC. Στο Peaky Blinders. Όχι, ρε, ο Tom Hardy που ήταν πρωταγωνιστής. Μια πολύ δυνατή ταμπού. Σειρά. Το ταμπού, α, μπράβο. Καλά, όχι πάρα πολύ δυνατή, εντάξει. Πολύ δυνατό. Επιστρέφει με νέα σεζόν. Ναι, okay. Όπως διάβασα, θα επιστρέψει. Ξεκίνησε πολύ. Και το Night Manager με τον Tom Hiddleston. Ωραίο το όνομα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία σειρά έχει γίνει. Δηλαδή, 6 επεισόδια είχε γίνει, ρε φίλε. Ναι, αλλά ήταν πόσο κρατούσαν, καμιά ώρα και κάτι το καθένα. Ναι, εντάξει. Με τον Hugh Laurie. Ναι. Βέβαια. Από σειρά το τελευταίο το οποίο είδα, Νίκο, και είχε. Ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε μόνο 6 επεισόδια δυστυχώς. Ήταν ένα στο Netflix το οποίο λέγεται Afterlife. Καταπληκτικός τύπος. Καταπληκτικός τύπος. Δεν υπήρχε. Έφυγε η γυναίκα του, ναι. Η οποία είχε καρκίνο. Του γύρισε το μάτι, ναι. Αυτουνού, δουλεύει σε μια τοπική εφημερίδα, τέλος πάντων, εκεί πέρα στην Αγγλία. Του γύρισε λοιπόν το μάτι. Αθλητικό ρεπορτάζ. Και αρχίζει και μιλάει σε όλους. Ναι. Όπως νιώθει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έρχεται μια μαθητευόμενη, της λέει: τι κατάφερε να κάνεις εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι. Και. Έχει μια τρομερή σκηνή. Έχει 6 επεισόδια, φίλε. Από μισή ώρα κατάνε. Ρίκι Ζερβέ λέγεται αυτός ο τύπος. Google ρε το να τον δεις. Είναι τρομερή περίπτωση. Τρομερή. Ρίκι Τζάρβις, ρε. Πώς τον είπες? Ρίκι Τζάρβις. Ρίκι Τζάρβις, ρε φίλε. Πώς τον είπα εγώ? Ρίκι Τζάρβις. Ρίκι Τζάρβις, ρε φίλε. Αυτό λέει. Ναι. Ο Ρίκι Τζέρβε. Ναι, ρε. Ο Τζάρβις, ρε φίλε. Ο Τζάρβις. Ο Τζέρβε. Ο Ρίκι Τζερβέ. Ρε ο Τζάρβις, ρε ο Ρίκι. 57 χρονών. Καταπληκτικός. Βρετανός κι αυτός. Βέβαια, Τζάρβις, βέβαια. Βέβαια. Ο Τζάρβις, ο φίλος μας. Πολύ φίλος μου, βέβαια. Ο Ρίκι Τζερβέ. Τρομερή σειρά. Τρομερή. Έλα, ρε. Ήταν η πρώτη σειρά μετά από καιρό που κάθισα και την είδα σε ρίρε, παιδί μου. Που. Δηλαδή ήθελα να δω και το επόμενο. Γιατί τελευταία δεν μπορώ να βρω κάτι που να μ' αρέσει και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ που με το Netflix έχω λίγο ένα ζήτημα το οποίο είναι ότι ενώ έχει πάρα πολλές επιλογές όντως, τι μείνει περισσότερες από αυτές δεν με ψήνουν, ρε φίλε. Σπάνια θα πετύχω κάτι που μου αρέσει πολύ. Τέλος πάντων. Είσαι επιλεκτικός. Όχι, απλά νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει το Netflix που έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα, μεγάλη φίλη να έχεις να κάνει το 3-2 εδώ, το χάνει ο Ζίγεχ, έχει πάρα 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 πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι είναι πιο πολύ ποσότητα παρά ποιότητα, καταλαβες. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Αν είναι πολύ καλό εργαλείο. Για κάποιον που έχει χρόνο, ειδικά. Για εμάς που δεν έχουμε πολύ. Όχι, για εμάς είναι χρήσιμο. Κάποιες φορές. Και για εμάς είναι χρήσιμο. Είναι καλό. Ο φόνος Orient Express, βέβαια. Ο Νίκο θα μας πει τώρα, φίλε, πώς δεν έχεις δει, δηλαδή. Όχι, δεν μας απλά προτείνω. Δηλαδή, τότε να είμαι μπροστά. Παραλίγο. Και αυτό δες. Πολύ καλό. Τι είναι, το American Made. Τι πολύ καλό, το έχω δει, ρε φίλε. Είναι αληθινή ιστορία. Με το ζόρι το κράτησα. Όχι, για να μην το κλείσω. Καλό ήταν. Καλό. Ναι, τι να σου πω, πάρα πολύ καλό. Καλό ήταν. Μην είσαι άδικο. Πολύ κουραστικό. Άξι. Πολύ κουραστικό. Είναι ωραία, τα... τότε να. Κόρνερ. Όλα. Υποφέρει ο Άγιαξ. Ναι, είναι λίγο. Πάλι ο Λούκας. Περνάει λίγο δύσκολο. Κόρνερ, στο 64. Για να δούμε λοιπόν. Του Πέτι Αγμπόρ. Όπω φίλε και τη φορά έχει γίνει εκεί πέρα. Ζούμε τελικό, ρε φίλε, Λίβερπουλ τότε. Ποιο να το έλεγε, ρε φίλε, τι κάνω. Θα έχουμε τελικό Champions League Liverpool Tottenham. Το έχει γίνει. Αυτό του Κόμπι το έχεις δει? Το All Eyes on Me. Όχι. Νέο κόντρα για Tottenham, όχι. Out είναι. Μάλιστα. Για το Σαμπάνι. Μα ίδιος ρε φίλε. Βασικά είναι μίξη Σαμπάνι Σάκη Παπάζογλου. Μέσα Παπάζογλου μοιάζουν και σε άλλα πράγματα. Αυτή η ψυχή που είναι.
Σε τρία. Κάπου στην, στη Ρουμανία. Ναι, με τρία με το Σάκη. Ε? Σε τρία με το Σάκη. Στον τρόπο που αγωνίζονται, ρε παιδί μου. Α. Ψηλά σεντερφόρ και οι δύο, ναι, μοντέλα. Δεν τη βρίσκω χαμηλά. Ναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι και τίποτα τρομεροί τεχνίτες, ας πούμε. Το Ρίκι Ζερβέ. Ρίκι Τζάρβες, ρε φίλε, τι Ζερβέ. Ζερβέ και σιγά μην είναι και. Βόμβες Τσίπρα κατά Μητσοτάκη του Μαρινάκη που διώκεται για ναρκωτικά. Κάτι πήρε το μάτι μου, κάτι πήρε το μάτι μου. Όπα, Στέφανος Χίος της πολιτικής. Έτσι τον είπε. Fake news. Τα μισά να μου λέγε. Ε, απάτησε μετά και άλλος να σου πω τα λίγη, δεν τα πολύ θυμάμαι. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε, λέει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κυτρινισμό και μαύρη προπαγάνδα, ενώ παρέχει απόλυτη κάλυψη προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. Για μένα αυτό είναι από το μεγαλύτερο λάθη του. Γιατί ο Πολάκης είναι καραγκιόζης, οκ. Ο Πρωθυπουργός λέει. Δεν υιοθετώ. Ναι, εντάξει, εσύ μην υιοθετείς. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εργαλειοποιεί την αναπηρία του Κυμπουρόπουλου για προεκλογικούς σκοπούς, ενώ κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη πως δεν αποκαλεί το πραγματικό του σχέδιο στους πολίτες. Η πρόσθετα επανέλαβε την πρότασή του προς τον κύριο Μητσοτάκη για δεξαγωγή τηλεμαχίας. Έχω συνειδητοποιήσει, λέει, τον βαθύ στρατηγικό σας αδιέξοδο, κύριο Μητσοτάκη. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνατε στο σημείο να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Πιάνετε πάτο, κύριε Μητσοτάκη. Πω, είμαι 11. Όσο πλησιάζουν παιδιά στις εκλογές, να ξέρετε, θα χοντρένει πάρα πολύ το πράγμα. Είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπήκα πλούσιος. Ναι, δεν ήσουνα. Δεν... Σε έφαγε το μεροκάματο. Σε έφαγε το μεροκάματο για σένα. Βέβαια. Δεν έγινα πλούσιος, γιατί ήσουν ήδη. Και δεν ανήκω σε πολιτική οικογένεια που ασχολείται με την πολιτική και είναι ζάμπλουτη. Έχει οικογένεια όμως που είναι κατασκευαστική και έχει μια χαρά λεφτά. Είσαι πολύ λίγος, λέει, που ανέφερε σε πολύ ψηλούς τόνους πρωθυπουργός κατά τη δευτερολογία του και συνέχισε κλιμακώντας την επίθεσή του κατά τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και απαντώντας στα όσα του προσάπτει αντιπολίτευση αναφορικά με τις διακοπές που έκανε στο σκάφος του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, ούτε οι μετοχές που δεν έχω. Μάλιστα. Αφήστε τις αθλειότητες στα fake news. Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και τρία χρόνια έχω συνεργάσει την κυρία Παναγοπούλου, σύζυγος ενός εφοπλιστή που ποτέ δεν υπήρξε διαπλεκόμενος ενός ανθρώπου αμέμπτου ηθικής. Εφοπλιστής και μη διαπλεκόμενος δεν υπάρχει. Πάμε. Δεν υιοθετώ και πάλι. Δεν πάμε παρακάτω. Η σχέση μου είναι σχέση συνεργατική. Υπάρχει αυτή η λέξη. Μάλλον. Okay. Σε όλους σας ήταν γνωστό ότι το 15 Αύγουστο δεν θρυνούσατε για τον πάτη. Ήσασταν σε ελικόπτερο και κάνετε διακοπές σε σπίτια εφοπλιστών / καναλαρχών. Ήμουνα διακοπές στο Κότερο. Αν μου ζητούσατε φωτογραφίες, σας έδινα εγώ αντί να χρεώνετε το παρακράτο σας για να βγάζει φωτογραφίες στιγμές προσωπικής μου ζωής. Ό,τι έχω το έχω δημόσιο. Δεν έχω εξωτερικό στην Τίνο μέσω τυχαία με τον κύριο Χρυστοφοράκο. Δεν έχω σπίτι του Βολτέρου. Έχει σπίτι του Βολτέρου. Έχει ένα σπίτι στο Παρίσι, νομίζω. Μάλιστα. Δεν χρηματοδοτεί τον προσωπικό προϋπολογισμό άγνωστη offshore. Ούτε όμως ανέβηκα στο σκάφος του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος έχει 7 εφημερίδες να σας στηρίζουν και που διώκεται για ναρκωτικά. Αν είναι δυνατόν. Πιστεύετε ότι θα κερδίσετε παριστάντος στο Στέφανο Χίο της πολιτικής. Μας κάνετε δώρο, εμείς μιλάμε για τους πολλούς και απαντάτε με κυτρινισμό. Μετατρέψατε την Ούδου σε σκανδαλοθυρική εφημερίδα, έρχεστε εδώ και διαβάζετε δημοσιεύματα των νέων και του πρώτου θέματος. Εγώ μίλησα για του πρώτου ψέματος. Σπόρπου βρωμάν. Εγώ μίλησα για ξαναζεσταμένο φαγητό και την προσπάθεια για την επαναλαμβανόμενη τυμβορυχία για το μάτι. Με την αγαστή συνεργασία του Sky, έναν εφοπλιστή. Καλά, για το μάτι τώρα εδώ που τα λέμε, Αλέξη μου. Άστο, δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει ιδιαίτερα γιατί τα κάνατε. Μην το πας προς τα γη. Τα κάνατε σκατά. Λοιπόν. Καλά, όχι ότι εμένα κανένα άλλο θα πήγαινε καλύτερα, αλλά εσύ εντάξει, σε αλλά σένα εσύ, έκατσε εσύ, και σε ένα κάθε και ευθύνη που τα έκανε, να πούμε ρόιδο. Πάμε στα επόμενα. Εντάξει. Με την αγαστή συνεργασία του Sky, έναν εφοπλιστή που ήταν σε σύγκρουση με την οικογένειά σα, αλλά το ξαναζεσταμένο φαγητό τη τυμβορυχία είναι ένα τρόπο ώστε να πάμε σε εκλογέ με αλλαγή ατζέντα. Ώστε να πάμε σε εκλογές χωρίς να συζητήσουμε για τα μεγάλα, γίνατε κίνσορα. Εγώ αυτό του Αλέξη, ρε φίλε, για το μάτι δεν το έχω δει. Τη ηθική, πάθατε σοκ με τα όσα είπε ο κ. Πολάκης που αντιμετώπισε επί ίση ώρα ένα συμπολίτη μας, ενώ δεν πάθατε κανένα σοκ ηθική για τον πρώην συνεργάτη σας που καταδικάστηκε για τράφικινγκ ανηλίκων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Τώρα. Πόντο στον Αλέξη εδώ. Τώρα και εσύ. Πόντο στον Αλέξη. Έχει δίκιο. Επιλέξτε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης και θα χρησιμοποιήσω τη φράση του πρώην αρχηγού σας. Θα σας πάω μέχρι τέλους, κατέληξε ο κύριος Τσίπρας. Κυτρινισμός και μια προπαγάνδα του κύριου Μητσοτάκη. Κάτσε να έχει τίποτα άλλο, τζουμερό. Πολάκης, καλά, το ότι είναι κάλυψη τον Πολάκη είναι φάουλ. Θέλετε, ο κύριος Μητσοτάκης λέει και ο κύριος Βέμπερ θα τα ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Ναι. Το σχέδιο του κύριου Μητσοτάκη θα ρίξει τη χώρα στα βράχια, ενώ εσύ την πας στη γη της επαγγελίας.
Αλέξη μου. Ιστορικό συμβολισμό. Καταφέραμε το στόχο μας. Να μας κάνετε σκατά δηλαδή. Ωραία. Μάλιστα. Ήταν το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ και πάμε να ακούσουμε τα φιλικά. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα. Λοιπόν, 2-2 Άγιαξ Τότεναμ στο 70. Κάπως έπεσε λίγο ο ρυθμός τότε. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Άγιαξ μπροστά από τώρα και μετά. Λοιπόν, η παραπαιδεξία στο Ζήγεχ. Ζήγεχ κάνει σαν δεύτερο δοκάρι. Μπερδεύτηκαν οι δύο του Άγιαξ. Κόρνερ λοιπόν για τους γήπεδους. 70 λοιπόν. 2-2 με τα δύο γκολ του Μόουρα. Είχε και άλλη ευκαιρία ο Μόουρα για να το κάνει 2-3 και να γίνει εντελώς άνω κάτω η κατάσταση. Παραμένει η πρόκριση στα χέρια του Άγιαξ. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Αυτή την ώρα που μιλάμε μπορείτε να μπείτε να παίξετε. Επόμενο γκολ Άγιαξ. Επόμενο γκολ Τότεναμ. Επόμενο κόρνερ, ξέρω εγώ, Άγιαξ ή τότε να μην το οτιδήποτε. Όλα αυτά και στην εφαρμογή της στοίχημα μπορείτε να έχετε στο κινητό, είτε σε Android είτε σε iOS. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, πολύ μεγάλες στοιχηματικές, πάρα πολλές μάλλον στοιχηματικές επιλογές καθημερινά σε οποιοδήποτε άθλημα μπορείτε να φανταστείτε. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα μαζί με το φίλο μας τον Ρίκι Τζάρβις και όχι Ρίκι Ζερβέ όπως τον είπε εδώ ο φίλος ο Νίκος Παπαδόπουλος. Η ματσάρα συνεχίζεται στο Άμστερνταμ, παραμένει το 2-2, είχε δοκάρι ο Άγιαξ πριν από λίγο, έχει 13 τελικές ο Άγιαξ, 17 η Τότεναμ, η οποία Τότεναμ παλεύει να βγει μπροστά, να βάλει ένα τρίτο γκολ, να ψάξει ένα ακόμα. Είμαστε στο 80, πριν από λίγο είχε δοκάρι ο Άγιαξ με το Ζήγεχ, ο οποίος το παλικάρι αφού στο αστερό το πόδι είναι λες και έχει μυρογνωμόνιο. Αν το έβαζε, θα τελείωνε εδώ η υπόθεση. Όπως και πριν έχασε μια καλή ευκαιρία. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ στο 2-0. Είμαστε στο 81 πια. Άγιαξ τότε 2-2. Άγιαξ προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 2-0. Όλοι θεωρήσαμε ότι τελείωσε εκεί. Και τότε ήταν 2 γκολ από τον Λούκας Μόουρα στο 55 και στο 59. Μου φτάσει στο 81. Παλεύει για μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ανατροπή. Μπαίνει ο Λαμέλα τώρα για την Τότεναμ. Ψάχνει από τη φάση ένα τρίτο γκολ. Άγχωσε τον Άγιαξ είναι η αλήθεια, εκεί μετά τα δύο γρήγορα γκολ. Είχε και άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Μόουρα. Μετά ο Άγιαξ η αλήθεια είναι ότι και χώρους έχει βρει και είχε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες για να το τελειώσει. Δεν το έχει καταφέρει, να δούμε αν θα το πληρώσει όπως το πλήρωσε χθες η Μπαρσελόνα. Αλλά η Τότεναμ, δεν πρέπει να δω ποιος βγήκε. Πάντως μπήκε επιθετικογενής παίχτης όπως ο Έρικ Λαμέλα και μας έδειξε ένα πλάνο τώρα με τον Κέιν στον πάγκο. Κέιν ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί. Λόγω τραυματισμού. Λοιπόν, ματσάρα γίνεται, πραγματικά είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάνω κάτι μπάλα διαρκώς, 4 γκολ, δοκάρια, για να το κάνει και τότε να είμαι στο πρώτο μέρος, μετά το 1-0 του Άγιαξ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που έχει το φεσινό στο Anfield, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι, Νίκο Μοσχοβίτη. Άρα, τι γίνεται, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άρα, ρέθμο, τι είχαμε, ήσουν εκεί. Όχι, ρε, εδώ. Όχι, στην περιοχή τότε να μου. Όχι, ρε. Πω, αυτό δεν είναι, φίλε, είναι. Αμά. Διάτος. Και μετά πήγαμε στο Βικελίδης. Ένα γκολ θέλει, καλά λέει ο Γιώργος, ναι. Ένα γκολ, ρε φίλε. Ναι, γιατί θα έχει περισσότερα γκολ. Ναι, θα έχει περισσότερα εκτός, σωστά. Ένα ψάχνει. Έχει δίκιο. Τελικά είναι Ρίκι Ζερβέ και όχι Ρίκι Τζάρβις. Άσε ρε φίλε τώρα, αφού στα είπα από την αρχή τώρα, τι Τζάρβις να πούμε. Τα εξηγήσαμε, το τα είπαμε σωστά. Ναι. Θα αποφασίσει πώς το λέω τώρα, ρε φίλε, για να ξέρω αν το ξεφτυλίστηκα ή όχι. Σε βίντεο στο εξωτερικό τον έχω ακούσει Τζάρβις. Άρα Τζάρβις λέγεται, άστο πώς το λέμε εμείς εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ όποτε έρχεται κανένας ξένος και δεν πολύ καταλαβαίνω πώς το λένε. Πατάω στο YouTube να ακούσω πώς τον λέει ο Αμερικάνος ή οποιοδήποτε τέλος πάντων από εκεί που έρχεται για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Επειδή η τεχνολογία είναι πλέον σε άλλο επίπεδο. Ναι, βάλτε στο τέτοιο, στο Translate να μας πει. Ρίκι. Ζε. Άντε ρε Νίκο, άντε ρε φίλε. Περίμενε. Άντε ρε φίλε. Pronouns. Pronouns, άντε καλά. How to pronounce Ricky Gervais. Ναι. Έχει και βίντεο tutor στο YouTube. Για χαμηλώσει το χαλί. Για χαμηλώσει. Κορυφώνει. Ricky Gervais. Gervais. Καλά, ό,τι να είναι. Ricky Gervais. Νίκο. Το λένε. Άστο να ακούμε τον. Ποιον. Πώς το λένε. Ας καθίσουμε τον Τζάρβις. Ωραία, γιατί τον Τζερβέι και αυτά δεν ξέρω. Τζερβέι, το Τζερβέι, Τζερβέι. Τζονί, ανέβασε λίγο ρε φίλε να ακούμε τα τελευταία λεπτά από εδώ. Να παίζει από πίσω, όχι πολύ τέρμα. Δεν είναι ο Χρήστο Τρακόπουλος έτσι αλλιώς, εντάξει, μπορούμε να ακούσουμε. Εντάξει, και τον Χρήστο χθες στο τέλος τον ακούσαμε ρε φίλε, μετά στους πανηγυρισμοί. Εντάξει.
Ο Μόρα πάλι τα δεξιά. Ωχ. Τόσους άλλους έχει σε σένα έρθει μπάλα. Σωτήρης Κωνσταβάρας. Βεβαίως. Τίμιος. Ακούμε λίγο τι γίνεται, ρε φίλε, γιατί εντάξει, ματσάρα είναι. Όπως και να το κάνουμε. Αυτός είναι ο... Αυτό πάνε πιο ωραίο το χρυσό το παιχνίδι. Τώρα πέρα ούτε. Αυτός Νίκο λέγεται Αλμπέρτο Ουντιάνο Μαγένκο. Δεν λέγεται έτσι, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι ο Κάιπερς. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είδα. Έχουμε συνδεθεί με Κοσμοτέ. Έτσι, για να ακούμε λίγο τι γίνεται στο... Πάμε λίγο στο τρικό Σταβάρα, Σωτήρη. Σωτήρη, έλα, καλησπέρα. Ναι, πάμε, συνέχισε. Σωτήρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Τίρης. Μίλα λοιπόν. Να τη βλέπω τώρα λίγο να έχει καταβληθεί Νίκο από την υπερπροσπάθεια. Αλλά θέλει ένα ρε φίλε. Μία φάση θέλει. Ένα θέλει ο ένας, ένα θέλει και άλλος. Αυτός είναι ψιλοκαλά κλεισμένος Νίκο. Αυτός ο σχιστομάτσος ο δυνατός. Ο πύραυλος. Πώς θα λένε ρε, ο Σον. Ο Σον. Ο Φέλιξ Μπριχ είναι ο διαιτητής. Σίγουρα το λένε Μπριχ. Φέλιξ Μπριχ. Εδώ διαβάζω, φίλε, το σπίτι σου διαβάζω εδώ πέρα. Το δικό μου. Το δικό σου. Ναι. Το σπιτάκι σου. Το δικό μου το σπιτάκι, έτσι. Μανούλα μου. Αχ, τη μανούλα. Φέλιξ Μπριχ. Μπριχ. Πάμε ρε τότε να τώρα μαζί σου είμαστε. Τι λες. Γιατί ρε. Τρελός. Το Όσκα της μεγάλης ανατροπής όπως έχει βγει μια ψυχή. Αυτό το μεταξύ ο Ζιγέχ, πώς το λένε, είναι παντού το σκύλι του πολέμου. Συγχάφεν. Όπα. Συγχάφεν. Εδώ έχουμε, όμως μπορεί να έχουμε παράβαση. Δεν είχαμε παράβαση, Νίκο. Βγαίνουμε στην κοντρατάκ. Ράκος ο Σερέλης, δεν πήγε συνέντευξη τίποτα τον πεπασμό του Λαβρίου. Μην έρθει το Λαβρίο, τι κρίμα. 5 λεπτά πριν το 90 λεπτό. Συμπαθείς ο συγκεκριμένος. Ο Σερέλης, ναι. Σε κάποια πράγματα. Σε κάποια πράγματα. Και καλός προπονητής θα πω εγώ. Το Netflix έκανε πάλι το θαύμα του. Το Dead to Me είναι η πιο εθιστική σειρά, λέει. Καλά. Η Κριστίνα Applegate και Λίντα Καρντελίνη. Το είχε πάλι τώρα. Για να πάμε στον Τίρκο Σταβάρα. Με χώρο για μια σέντρα προσπάθησε να κάνει σούτ την μπάλα κόντρα στο πόδι του Ταλιαφίκο Κόρνερ. Ταλιαφίκο. Και Ταλιαφίκο, Ταλιαφίκο. Ανεβαίνει το υπηκό από πίσω. Και περιμένει. Για το κόρνερ. Κόρνερ. Ανοίγω. Μια στην περιοχή ήταν η προηγούμενη φάση. Δηλαδή και πενάλα μα ήθελε τότε. Πενάλ σφαγή του Έαντα. Σφαγή. Στα ημιτελικά της VTB ο Νίκς του Πρίφτη. Άσχετο, αλλά το αναφέρω. Στο ύψος του πέναλτι ο Γιορέντε παραπάνει κεφάλια την πύρα. Όχι! Όχι! Φοβερά πράγματα. Στο 86 πω, φοβερά πράγματα. Πω! Με τον στόπερ της το Βερτόγγεν να χάνει δύο απίθανες ευκαιρίες και τον Ονάνα να βγαίνει και να καθαρίζει. Όχι, αυτός ο Ονάνα είναι πω! Έχει βγάλει ρε φίλε δυο άπια στα πλάκα κάνεις. Τι είναι? Πάντα σε δεμένη με Κοσμοτέ TV. Κρατάει ο Λαμέλα. Φύγε ρε Γιορέντα από εκεί, φύγε να την βάλουν μια άλλη. Αλλά στριφογυρίζει μέσα στην περιοχή του Άγιαξ. Το σούτ του Σον πρέπει να βρει και στο δοκάρι μπάλα. Στο 87. Τρίτη ευκαιρία μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα για την Τότεναμ. Εδώ Βερτόγγεν γυρίζει στην άμυνα. Ροντέο το παιχνίδι στην Γιωχάνκο Ρεφαρίνα. Βερτόγγεν όλη την ευθύνη μπροστά σου. Με τη βοήθεια του καριού απομάκρυνε ο Νάνα. Ωπα, απίστευτο. Νάτος εδώ. Τον βοήθησε η τύχη και στις δύο περιπτώσεις και στη συνέχεια στο σούτ του Σον. Ο Νάνα. Βλέπεις φίλε. Άγγλος ρε φίλε. Θα είχαν η ομάδα του 2-0 στο ημίχρονο και μπορεί να μην σταματήσει να τραγουδάει. Δική μας ομάδα τέτοια παιχνιδάρα ήταν και είχαν 2-0, οι μισοί θα είχαν φύγει, οι άλλοι θα είχαν ήδη ποστάρει στο Facebook. Άχρηστε, τάδε, φύγε. Λίγε, δεν μπορείς και δεν κάνεις και δεν ράνεις. Μάκης Γκαγκάτσης ρε φίλε, είναι ίδιος, φοβερό. Φοβερό. 88. Πρώτη φορά που κάποιος το παίρνει κεφαλιά από τον Γιορέντε. Έχασε πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για να περάσει. Τώρα, άμα είναι σωστή η αγγλική ομάδα εδώ, θα πρέπει να ανέβει ο τερματοφύλακας να το εκτελέσει το φάλο από το κέντρο και να ανεβούν όλα τα. Άνα, μπράβο, κάπως έτσι κινητός ο τερματοφύλακας. Ο Έριξεν είναι πάνω από την παλάλα. Ανεβαίνουν και η κεντρική αμυντική. Γιάννη, τι θα μπει αλλαγή. Τι σημάζεται, φίλε. Τι σηκώθηκε. Τι αλλαγή, φίλε. Τι αλλαγή. Ο Γιάννη Ζάτση στη θέση του. Άλλαξε ο
Αλλάξω κολλιές και γίνε βραδιά. Δεν είμαι πασούλης τώρα, ρε παιδιά. Ανεβείτε τώρα λίγο, έλα. Ωνα. Με αυτήν την αδυναμία του Άγιαξ στο ψηλό παιχνίδι παίζει ο Ποκετίνο στο δεύτερο ημίχρονο. Ποκετίνο. Έριξεν. Και την μπάλα να κατεβαίνει από ψηλά. Πέταξε πλάγιο για καλό και για κακό. Μια που πίεζε. Του έχουμε Άγιαξ, κάνει για αλλαγή τώρα. Να το σου. Όχι, θα χαρίσει. Λείψε το μπάκι, μυθούματ. Και περιμένει. Πρώην βοηθός του Νάγκελσμαν στην Χόφενχάιμ, τώρα θα αναλάβει πρώτος. Θα δίνει αυτό, θα πάρει σαν το κούμπι, πες ρε φίλε. Τάχα. Θα αντέξω. Θα πιω κανένα καφέ, σαν το μουρελίκι. Μια βαρβουδάρα. Κρυλά. Πλάγιον για την Τότεναμ. Σωτήρι, θα έχουμε αλλαγή. Τώρα γίνεται αλλαγή. Ποιος θα μπει, Σωτήρι. Σωτήρι, ποιος θα μπει. Αυτός πόσο χρόνο είναι ρε φίλε, 17, ο Van de Beek, πώς το λένε. Α, δεν είναι. Αυτός θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και δέχεται και τις παρατηρήσεις του Μπρίχ, που λέει να κάνει πιο γρήγορα. Λισάνδρο Μαγκαγιάν. Μαγκαλάν λέει ο φίλος. Σήμερα με τα ονόματα δεν τη βρίσκουμε. Τίποτα, κακό βράδυ. Κακό βράδυ, όντως. Ρίγκ Τζάρβις. Για όσους ξέρουν, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι, δεν είναι. Ο Ρίγκ Ζερβέ. Σερβέρα, αφού είναι από το Καναδά, ξέρω εγώ. Η Ζερβέ. Από εκεί μιλάνε γαλλικά. Τα έχω μάθει εγώ, ότι έτσι μιλάω. Όλα, ναι. Πώς το καθυστερήσουν θα έχει άραγες. Έκανε τεσσάρα, θα έχει. Σοκό. Ζάρος για βαριά. Έριξεν. Για τον Ντέιβις. Ταλιαφίκο. Είναι παντού η Τότεναμ αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Όλος ο Άγιαξ είναι πίσω από την μπάλα και περιμένει. Βόρεν Ατσάφ που πήγε να γίνει στην έμενα του Άγιαξ. Ακούτε και το Σωτήρι. Τάκι το φάγαμε. Εδώ είναι, τάκι το φάγαμε. Ρε πάνε στη γωνία τώρα. Τάκι το φάγαμε. Πάνε στη γωνία βρε να περάσει ο χρόνος. Εντάξει πήρες χρόνο. 5 λεπτά. Και θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Φύγε στη γωνία ρεσέρβε, εσύ νιώθεις. Από τον στόπερ της Τότεναμ. Κόρνερ δεν πήρε, δεν είναι πλάγιο. Α, το κόρνερ τώρα εκεί αργά, πασούλα δίπλα. Θα το βλέπεις, διάζει. Πάσα δίπλα, ξανά εκεί στο κόρνερ, να κρατήσουμε λίγο. Τι έγινε ένα σκοντάρι για κομπή. Μικά πράγματα ρε φύρε, δηλαδή. Τι κάθεσαι τώρα εκεί πέρα και θες να μου κάνεις, όχι πήγε. Τρώμε χρόνο και τρώει χρόνο. Έτσι μπράβο. Την έβγαλε μόνο. Είναι βλάκα ο άνθρωπο, δεν φίλε, είναι δυνατόν. Κράτα τη βρε, γι' αυτό πήγε εκεί πέρα. Εντάξει, έφαγε. Μισό λεπτό το έφαγε. Εντάξει, κάτι γίνεται. Σαν άλλο Τάσο Κυριάκο στον πόλεμο. Έφαγε, μισάωρο. Μισάωρο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, έφαγε και. Καμιά ώρα. Μισή μέρα. Ή τώρα να το κρατάει αριστερά. Σωτήρι. Ωραία τρίπλα κάνω πάλι. Πάσα δεν είναι καλή. Είναι πω, δεν κουνιέται με τίποτα. Όλος ο Άγιαξ είναι πίσω από την μπάλα. Φυσιολογικά θα πω εγώ. Τι κάνει αυτός, ρε. Έφυγε αλλού. Έλα Μακή, πες τα. Έβγαλε το σακάκι ο Μπρίκης. Σε παρακαλώ νομίζω λέει εδώ φίλος του Άγιαξ. Σε παρακαλώ και τέτοιο. Σε παρακαλώ, στα ολλανδικά μπορεί να είναι κανένα σε χου, παρακαλώ. Κάθε λέξη τους έχει χου μέσα. Oh. 93 μπαίνουμε. Άλλα 3 λεπτά έχουμε ακόμα. Πάντα συνδεδεμένοι με Κοσμοτέ TV, ακούμε live όσα γίνονται στο Amsterdam Arena. Γωνία. Στη γωνία φύγε. Οχο, έλα ρε Νίκο, το έκανε, όχι, το έκανε τώρα, το έκανε αυτός, όχι. Τρίτο που χάνει αυτός ο Ζιγιέχ. Με τον Ζιγιέχ, από την προσπάθεια του Σιγχράφεν. Σιγχράφεν. Σε
Τόσο μούρα, ρε φίλε. Σωτήρι! Έχει παντού, πηδάει, σηκώνεται. Έχει βάλει δύο γκολ. Μέσα στην περιοχή είναι, μακριά από την περιοχή είναι. Παντού είναι ο τύπος. Μείνει έξω η Τότεναμ, θα θυμάται για πολύ καιρό αυτή την κλειχαμένη ευκαιρία που είχε στο 86. Λούκας, ο πλάγιο είναι για την Τότεναμ. Κέρδισε και την κατοχή το σκυλί. Δύο λεπτά ακόμα. Άντε ρε εσύ, άντε ρε εσύ, δεν είναι το σαμπάνι, διώχνε. Τελεάλη, ακόμα μία κεφαλιά. Δεν στριζιά. Δεν φτάνει μπάλα σε αυτόν, Έριξεν. Ξέρω, έλα. Χαμηλά. Ξανά για τον Έριξεν, έχει καλό πόδι, θα σουτάρει μπάλα κόντρα, ρε. Έλα Νίκο, τώρα πάμε όλοι, κατεβαίνει και τερματοφύλακας τώρα όλοι. Και ο Μάξι κάτσε από τον πάγκο, μπαίνει και αυτό για κεφαλιά. Ναι, και ο Γιώργης ανεβαίνει, ναι. Το βάζει αυτό στο ρεπορτάζ. Φαντάζεσαι. Ο Έριξεν στην εκτέλεση, μπάλα πηγαίνει στον Λιωρίς, κεφαλιά του Γιωρέντε ψηλά. Άμα πηγαίνει ο φίλος ο Σαμπάνι. Είναι αυτή η δεύτερη. Δεν έβαλε το άλλο, θα πιεστεί αυτό το βάλει. Να φτάσει σε ένα γκολ. Γιωρέντε μόνο για το χρώμα. Έκρηξη χαρά στι κερκίδε. Με Κώστα Χαλκιά έχει τελειώσει το παιχνίδι τώρα, να ξέρει. Μέχρι να πάρει την μπάλα. Καλά, βέβαια. 95. Τελευταίο. Με Κώστα Χαλκιά τώρα μέχρι να πάει να την πάρει, να τη βάλει λίγο το πόδι, λίγο αχ, λίγο έκανα εκεί. Ο Χαλκιά πρώτα απ' όλα θα το παίζει τραυματίε. Θα το παίζει τραυματίε και θα βγει ένα αλλαγή. Τελείωσε το παιχνίδι. Όπως έχει κάνει σε αυτό το γήπεδο άλλωστε. Πολύ σωστά, γιατί έβλεπε τι ερχόταν. Ναι, δεν ήρθε, αλλά αυτός να τον πήγε. Εδώ έβγαλε και δεν πρόλαβε να στήσει την μπάλα και τον έβγαλε κίτρινη. Χάνει τον τελικό. Και χάνει τον τελικό γι' αυτό, άμα πάει. Ωραία. Δεν ήρθε από κάτω, τι έλεγε, δεν πρόλαβα να δω. Ωραία. Δεν πρόλαβα να δω κάτι έγραφε από κάτω. Αλλά άμα έγραφε, θα έλεγε λογικά Mrs. Next Master. Φίλε. Ναι, αυτό ή... μπορεί να πιέσει στο μάτι του. Έλα, κράτα το λίγο ακόμα. Κράτα, δεν το λέξει τώρα. Έλα. Η Tottenham, έλα. Βάζει το πόδι έλα. Του. Τελευταία ευκαιρία. Θα γεμίσει μια που δεν υπάρχει άλλο χρόνο ο Σοκό. Πέμπτο λεπτό. Ωραία, φίλε! Όχι, ρε φίλε! Δεν γίνονται αυτά! Απίστευτο! Η Tottenham στο τελικό! Δεν γίνονται αυτά! Αυτό είναι το ποδόσφαιρο! Μαγεία σκέτη! Απίστευτο! Δείτε εικόνα! Τα μωρά του Ten Hag πεσμένα στο χόρτο! Τι λέτε, ρε! Ο Χάρι Κέιν πανηγυρίζει! Δεν γίνονται αυτά! Τι λες τώρα! Τελευταία στιγμή στο μάτς! Αφού δεν στρίβουνε, πίσω ότι δεν στρίβανε τόση ώρα αμυντικά! Μπράβο ρε Μάκαρε. Επική ανατροπή της Tottenham στην Johan Cruyff Arena. Φοβερό. Δεν μπορεί να το πιστέψει το ίδιος ο Ποκετίνο. Τι να πιστέψει και τι να... Liverpool Tottenham. Μάλιστα. Άλλο ένα μάτς πολύ ψηλού επίπεδου. Τρομερό φινάλε. Φοβερές εναλλαγές συναισθημάτων. Και νομίζω ότι βάσει της εικόνας της η Tottenham στο δεύτερο ημίχρονο αξίζει την πρόκριση σε αυτόν τον τελικό. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Lucas Moura. Δείτε ξανά, μπαλακόντρα κιόλας λίγο πάνω στο πόδι του Ντελί. Πήγε αργά, πίστευ. Αλλά σταθερά προς τη γωνία, έτοιμος να δακρύσει ο Ποκετίνο. Το πίστευε μέχρι τέλους. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται λόγια. Μόνο γι' αυτό, μπράβο. Φοβερό. Δεν μπορώ να τον έδινε τον Ποκετίνο να πέφτει κάτω έτσι. Τι γίνεται. Άρα το παίρνει Λίβερπουλ. Άσε μα το δίκιο στο παίρνει Λίβερπουλ. Το παίρνει. Ναι, γιατί δεν το παίρνει τώρα και δεν ξέρω τι. Πλάκα μου κάνει. Από τη συμμετοχή του σε έναν ακόμα τελικό Champions League μετά από εκείνο το χαμένο στη Ρώμη το 96 από την Juventus. Φοβερό, φοβερό διήμερο. Από 23 ολόκληρα χρόνια, αλλά ο Λούκας, ο νέος στάρ της τότε να μην αυτός ο οποίος τους χαλάει τα όνειρα. Πρέπει να κρατήσει κανένα λεπτό ακόμα. Κοίτα πώς είναι ο Άγιαξ παραταγμένος. Δεν πρέπει να κρατήσει κανένα λεπτό ακόμα. Πρέπει. Αφήνει λίγο ακόμα. Για να δούμε αν θα έχουμε κι άλλη ανατροπή. Μπροστά ο Ντελίχτ. Ο Σον δεν απομακρύνει δυνατά. Φοβερό. Ζιγιέχ. Ο Ντελεάλη κρατάει πλάγιο. Μπορεί να υπήρχε και φάουλ εκεί. Από τον Μασραουί. Για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι άλλο το λεπτό, έτσι. Καταπληκτικό παιχνίδι στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Φέλτμαν μπορεί να φέρει την μπάλα με δύναμη στην περιοχή, το πιέζει ο Σον. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η τελευταία απομάκρυνση της μπάλας στο μάτς. Δεν την κάνει τρίπλα, δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Εκεί χάνει την μπάλα, ο Άγιαξ έχει ευκαιρία. Λούκας, ο Σοκό ανεβαίνει. Βάλε και τέρα τώρα παιχτούρα. 4 εναντίον 2.
Ρασισοκό δεν έχει λόγο να πάει στην εστία. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Λογικά αυτό κάνει. Θα κερδίσει και φάουλ. Και τελειώνει το μάτς. Απίστευτο. Ακόμα μία. Η Τότεραμ στο τελικό. Φοβερό. Η διοργάνωση των ανατροπών φέτος. Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Ο πρωταγωνιστής της μάχης των πάγκων. Άλλαξε τα δεδομένα. Απίστευτο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν κατάφερε να αντιδράσει καθόλου ο Τενχάκ. Δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα του Γιορέντε. Απίστευτο. Το αγγλικό ποδόσφαιρο επιστρέφει. Κυρίες και κύριοι. Στην απουσία του Χάρι Κέιν την Τότεναμ. Τρομερές στιγμές. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή η εικόνα που βλέπετε ακριβώς. Μετά από τέτοια ένταση, τέτοια συναισθήματα, ο Τενχάκ έφτασε μια ανάσα από τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Που βλέπει να χάνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το 3-0 του πρώτου αγώνα, λίγο που το κάνει 4-0 και περνάει. Η Τότεναμ χάνει 0-1 στο πρώτο μάτς, χάνει 2-0 στο ημίχρονο και βάζει 3 στο δεύτερο και περνάει αυτή και έχουμε τελικό Liverpool Tottenham λοιπόν. Μπράβο και στις δύο. Τρομερό. Τρομερό. Και τον κόλ του Τότεναμ στον 95ο λεπτό. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν ξέρω, η δικιά μας γενιά σου βλέπει το καλύτερο τσάπιο. Λες, ε. Δεν είναι. Με αυτά τα οποία γίνονται. Ναι, μπορεί. Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι. Λοιπόν, και κάπως έτσι. Κλείνουμε για σήμερα. Πότε λέμε πάλι αύριο, έχουμε και αύριο. Αύριο έχει πάλι μπορεί να έχουμε Όσκαρ μεγάλο ανατροπών, ρε φίλε. Europa League, αν βέβαια. Και εκεί ήταν 1-1 το Chelsea Eintracht και το άλλο ήταν 3-1 και είχε κερδίσει η Arsenal τη Βαλένθια. Ναι, και εκεί ναι, μπορεί ναι, να γίνει, ναι, γιατί όχι. Ναι. Δύο γκολ θα τη Βαλένθια. Φοβερό. Λοιπόν, ακολουθεί και ο Γιώργος Αγόρας. Πάλι καλά. με ανατροπές και σήμερα. Κλαίει ο Ποκετίνο, πω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μέσα στο Λίμπερο, εμείς ξανά εδώ αύριο στις 10. Καλό βράδυ.